Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στις απόψινές παρεμβάσεις. Με συγκρατημένα χαμόγελα ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα, καθώς κοιτώντας τα νούμερα, τους αριθμούς τους οποίους δίδουν στη δημοσιότητα οι επιστήμονες, φαίνεται ότι πλέον μπορεί κανείς να το ισχυριστεί με βεβαιότητα και ασφάλεια πως η κατάσταση στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τη μάχη του κορονοϊού, εξελίσσεται με έναν θετικό τρόπο. Είχαμε 20 νέα κρούσματα, 6 νέα θύματα, συνολικά 79 είναι ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό στη χώρα μας, αισθητά πολύ μικρότερο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν ανάλογο πληθυσμό με την Ελλάδα, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Πορτογαλία. 90 συνάνθρωποι μας παραμένουν διασωληνωμένοι, 1.755 τα κρούσματα. Εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Σωτηρία, το νοσοκομείο της πρώτης γραμμής της μάχης του κορονοϊού εδώ στην Αθήνα, νοσοκομείο αναφοράς. Οι επιστήμονες όμως επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στην καλή εικόνα την οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε πειθαρχώντας εμείς οι πολίτες τα περιοριστικά μέτρα. Οι επόμενες εβδομάδες, όλος ουσιαστικά ο Απρίλιος είναι, από ό,τι είπε ο κύριος Τσιόδρας που τον βλέπετε εδώ, πολύ κρίσιμος για την εξέλιξη της κατάστασης και προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι ο κορονοϊός θα αφήσει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη χώρα μας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει το ίδιο κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας στις ΗΠΑ. Εκεί οι νεκροί πλέον ξεπέρασαν, κυρίες και κύριοι, στο σύνολο τις 10.000. 1.200 θύματα είχαμε μόνο σε μία ημέρα και εδώ βλέπετε εικόνες στη Νέα Υόρκη από τους πυροσβέστες να χειροκροτούν το νοσηλευτικό προσωπικό, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς οι οποίοι δίνουν υπεράνθρωπες μάχες. Ειδικά στη Νέα Υόρκη που είναι το επίκεντρο της πανδημίας αλλά και στις άλλες μεγάλες αμερικανικές πόλεις φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονταν το προηγούμενο διάστημα άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Και λέω βρίσκονταν γιατί στην Ιταλία και στην Ισπανία όπως και στη Γαλλία φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική επιβράδυνση των κρουσμάτων και αρχίζουν εκεί οι αρχές να ευελπιστούν ότι ίσως τα χειρότερα τα έχουν πίσω τους. Στη Μεγάλη Βρετανία ο Πρωθυπουργός Τζόνσον, ο οποίος εδώ και 10 ημέρες έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, χθες το βράδυ μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο, διότι τα συμπτώματα επέμεναν πέραν του δεκαημέρου και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο και σε καλύτερη ιατρική παρακολούθηση. Κάποιες φήμες ότι του χορηγείται οξυγόνο που δημοσιεύτηκαν στο Βρετανικό Τύπο προς το παρόν διαψεύδονται από την Downing Street. Και εδώ στην Ινδία δεν χάνουν το χιούμορ τους. Οι αστυνομικοί λοιπόν φορούν τις κάσκες που βλέπετε με τον κορονοϊό και έτσι κάνουν τον έλεγχό τους στα διερχόμενα αυτοκίνητα και στους πεζούς για να δουν αν τηρούνται τα περιοριστικά μέτρα. Μέχρι και στις ασπίδες τους οι αστυνομικοί έβαλαν τον κορονοϊό, τουλάχιστον αν μη τι άλλο δηλαδή, βρήκαν έναν τρόπο για να κάνουν πιο ευχάριστη την μίζερη, δύσκολη αυτή πραγματικότητα την οποία ζει ολόκληρος ο κόσμος. Σωτήρης Ξενάκης, Χρήστος Κόνστας και η κυρία Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εμείς εδώ, πέρα από τα υγειονομικά στα οποία αναφέρθηκα, Χρήστο Κόνστα, έχουμε και όχι μόνο εμείς αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι τα μάτια μας στραμμένα στο αυριανό Eurogroup, καθώς εκεί θα δοθεί μια πρώτη μάχη για το κορονομόλογο. Προφανώς δεν θα είναι και η τελευταία, αλλά η αυριανή εξέλιξη και έκβαση του Eurogroup θα είναι ενδεικτική για το αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα καμφθούν οι αντιρρήσεις της Γερμανίας και θα εισρεύσει χρήμα στα κρατικά ταμεία προκειμένου να ανασχεθεί η οικονομική κρίση η οποία απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη. Μέχρι στιγμής η συμφωνία δεν υπάρχει. Έτσι. Και δεν είναι σίγουρο ότι αύριο θα τα βρουν. Ενδεικτικό της διαφορετικότητας των απόψεων είναι ότι ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών διεμήνυσε ότι εγώ, παιδιά, 14 Απριλίου ανοίγω την οικονομία μου, ξεκινάω να επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η δε Γερμανίδα εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι εγώ στις 19 Απριλίου θα ανοίξω την οικονομία μου, θέλοντας να δείξουν ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Εμείς που έχουμε λίγο πιο προσεκτικές
προσεγγίσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα. Αυτοί που ανέφερες είναι εκείνοι που έχουν τα καβούρια στις τσέπες τους και δεν δέχονται το ευρώ ομόλογο. Και οι Ολλανδοί μαζί. Και έτσι, οι Ολλανδοί. Και οι Ολλανδοί και οι Φιλανδοί και αρκετοί. Είναι καμιά 6-7 χώρες. Είναι με τα καβούρια στις τσέπες. Το μυστικό είναι ποιο. Ότι υπάρχουν δύο βασικές ανάγκες. Η μία είναι να καλύψουμε τις υγειονομικές ανάγκες και τις ανάγκες της στασιμότητας σήμερα. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ανάπτυξη μετά, η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά. Άρα, λένε οι Γερμανοί, αν είναι να πάμε σε ένα τόσο δραστικό εργαλείο όπως είναι το ευρωομόλογο, για το οποίο σήμερα 1.500 Ευρωπαίοι οικονομολόγοι από όλες τις χώρες έχουν γράψει μια ανοιχτή επιστολή και έχουν επιχειρηματολογήσει για την καλύτερη λύση. Αν το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε για την επανεκκίνηση της Ευρώπης. Εκεί θα βάλουμε τη δύναμη πυρός μας και τώρα ας χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε σήμερα. Δεν τα λένε όλοι στη Γερμανία αυτά, διότι το S5, το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, που είναι φιδωλός και στη λογική που μας περιέγραψες, είναι υπέρ του κορονοομολόγου. Το κορονοομόλογο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Θα ξοδευτεί μόνο για τις ανάγκες τις οικονομικές, μόνο για τις ανάγκες αντιμετώπισης του ιού. Ενώ ο ευρωομόλογο, το οποίο δεν είναι και πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια, πρέπει να στηρίξει όλη την ανάκαμψη της οικονομίας. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Παίζονται. Πάντως, τώρα, αύριο δεν πρέπει να αναμένουμε οριστικές αποφάσεις. Θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Ενδεικτικές, αλλά όχι οριστικές. Το σημαντικό για μας είναι δύο, που είναι πολύ κρίσιμα. Πρώτον, να διπλασιαστεί το ποσοστό που δικαιόμαστε εμείς πέρα από αυτό το εργαλείο που θα δημιουργηθεί, να πάμε στο 2% του ΟΕΠ και να μην μείνουμε στο 1% επειδή τόσο πληρώνουμε στον προϋπολογισμό. Ένα είναι αυτό. Το άλλο πιο σημαντικό είναι αυτό το ταμείο που έφτιαξε η Von der Leyen, η Γερμανίδα πρόεδρος Επιτροπής, να στηρίξει το δεύτερο 800 και το τρίτο 800, αν και εφόσον χρειαστεί. Αυτό που, αν και εφόσον είναι προφανές, Χριστό. Το τρίτο δεν ξέρω. Το δεύτερο σίγουρα. Είναι και μάλλον και το τρίτο, διότι η οικονομία δεν επανεκκινεί με το γύρισμα ενός 100%. Λοιπόν. Και επειδή σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα διευρύνει και την περίμετρο των επιχειρήσεων που θα τον έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Σταϊκούρα εδώ ζωντανά στις παρεμβάσεις για να τα συζητήσουμε αναλυτικά και να τον ρωτήσουμε επ' αυτών. Τώρα, Σωτήρη, θα ήθελα λίγο εδώ, είναι ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο Χρήστος, αλλά βλέπουμε ότι εδώ η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, βγήκε σήμερα και είπε στην κυβέρνηση ότι είναι ανεπαρκήτης ουσιαστικά τα μέτρα, υπέδειξε ένα πακέτο το οποίο το θεωρεί πιο δραστικό εκείνος και πιο ακριβό βεβαίως και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε δραστική στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων λέγοντας ότι αν δεν γίνει τώρα οι συνέπειες της καθυστέρησης θα είναι ολέθριες. Για το τι θα γίνει μετά δεν μας είπε βέβαια. Γιατί συγγνώμη που μπαίνω, πήρα το λόγο, αλλά έδωσε 26 δις 6 μήνες. Και μετά το εξάμεινο τι θα γίνει. Καλά, δεν θα τα δώσει από την τσέπη σου έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Μια που λέγαμε για τα 800, το δεύτερο 800 ουσιαστικά, όποιος άκουσε το κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από μία ώρα, μία μισή περίπου στην ΕΡΤ να μιλάει, το προανήκειλε. Δηλαδή ουσιαστικά τι είπε, ότι πάμε για μία από τα ίδια μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Ό,τι δηλαδή ίσχυσε ως τώρα, 7 δις περίπου, βάλτε και άλλα 7 δις, θα πήγε στα 15 δις, τον άκουσα με τα αυτιά μου. Άρα το 800 και όλα τα υπόλοιπα είναι σίγουρα μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Ναι. Γιατί το κακό σενάριο είναι ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να πάμε και ακόμα πιο κάτω. Αυτό που λέει όμως ο Τσίπρας είναι ότι το 800 δεν φτάνει. Κάλεσε δηλαδή την κυβέρνηση να εξασφαλίσει πλήρη μισθό και πλήρες δώρο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, διότι λέει με το 800 δεν μπορούν να σταθούν ούτε τα νοικοκυριά, αλλά ούτε και οι επιχειρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προφανώς δίκιο ότι το 800 δεν φτάνει για τα νοικοκυριά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως προφανώς είναι κόμμα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, έτσι. Σωτήρη, βάλε μια ανωτελεία, γιατί νομίζω έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον οποίο και καλησπερίζω και καλωσορίζω στις απόψινες παρεμβάσεις. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, ήδη η συζήτησή μας αφορά το αυριανό Eurogroup, τις προσδοκίες τις οποίες ρεαλιστικά μπορούμε να έχουμε. Φαίνεται ότι η γερμανική πλευρά και όχι μόνο οι Γερμανοί είναι απρόθυμοι να συνενέσουν στην έκδοση του λεγόμενου ευρωομολόγου, αλλά προσανατολίζονται σε μια χρηματοδότηση μέσω του ESM με κάποια πιο ελαστικά κριτήρια. Τι θα σημάνει αν δεν το καταφέρουμε
αυτό το οποίο επιδιώκουμε και εμείς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ευρωομόλογο, τι θα σημάνει πρακτικά για την ελληνική οικονομία μια χρηματοδότηση μόνον από τον ESM όπως θέλουν οι Γερμανοί. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι αποκλείεται η χρηματοδότηση να είναι μόνο από τον ESM. Έχουμε συμφωνήσει ήδη και θα αποτυπωθεί και στο αυριανό κείμενο συμπερασμάτων στην πρόταση που θα κάνει το Eurogroup προς τους αρχηγούς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πλαίσιο πλέγμα μέτρων και παρεμβάσεων ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Είναι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σχεδόν συμφωνημένη που μπορεί να φτάσει για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μόχλευση μέχρι και τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι η πρωτοβουλία που τυπλοφορείται από τα ακρονίμια SURE, που έχει να κάνει ουσιαστικά με την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στην Ευρώπη, με εγγυήσεις των κρατών μελών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε συμφωνήσει όχι απόλυτα στις προληπτικές γραμμές πίστωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού που θίξατε προηγουμένως και δεν έχουμε συμφωνήσει απόλυτα γιατί είναι προφανές ότι οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή είναι μια εξωγενής κρίση που δεν έχει να κάνει με ενδογενή χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικούς τρόπους σε ό,τι αφορά τις αιρεσιμότητες και την προσβασιμότητα σε αυτόν από το παρελθόν, κοινώς να μην υπάρχουν οι λογικές των μνημονίων του παρελθόντος. Και υπάρχουν και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες στο τραπέζι. Με κορυφαία, αυτή που μόλις φίξατε, την δυνατότητα να υπάρξει κάποια κοινή έκδοση χρέους που θα χρηματοδοτήσει ένα κοινό, μέσω ενός κοινού ευρωπαϊκού αξιογράφου, κάποιες πρωτοβουλίες για ένα ταμείο αλληλεγγύης. Το είναι τελευταίο και το θεωρείτε μαχητό, κύριε Υπουργέ, παρά τις επιφυλάξεις των Γερμανών, των Ολλανδών, των Αυστριακών και των υπολείπων. Θεωρείτε ότι ακόμα είναι διεκδικήσιμο? Ναι, είναι διεκδικήσιμο. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι σε ένα χαμηλότερο επίπεδο του Eurogroup γίνεται έντονη συζήτηση και επί αυτού του θέματος. Στο Euro Working Group. Τώρα, πώς κύριε Υπουργέ, σκοπεύετε να απλώσετε το δίχτυ προστασίας για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις σε βάθος χρόνου μέχρι το καλοκαίρι, που καταλαβαίνω ότι είναι το μέλημά σας? Εάν θα το κάνετε, δηλαδή, ρωτώ, με επανάληψη των μέτρων που ήδη είδαμε ή και με διεύρυνσή τους κατά κάποιο τρόπο? Πρέπει να έχουμε πολύ καλή εικόνα του τι θα μας πούνε οι ειδικοί. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υγειονομική κρίση, η οικονομία έπεται της υγείας. Όσο πιο μεγάλη είναι η παράταση των μέτρων που λαμβάνονται, των ορθών μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της οικονομίας, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι επιπτώσεις, οι δυσμενείς επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Άρα η έκταση και το μέγεθος των παρεμβάσεών μας όχι μέχρι τον Ιούνιο και αργότερα θα εξαρτηθεί ακριβώς από την έκταση του προβλήματος. Θέλω να σας πω κάτι, επειδή αναφερθήκατε και έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ. Στο σημερινό EWG ακούστηκαν καινούργιες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ύφεση στην Ευρώπη. Κάθε εβδομάδα οι εκτιμήσεις και στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα αναθεωρούνται επί το δυσμενέστερο σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, ουσιαστικά δηλαδή για το 2020, ύφεσης. Άρα, για να απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, ο σχεδιασμός μας είναι αυτά τα μέτρα να μπορούμε να τα επαναλάβουμε μέσα στο ταμιακό περιθώριο το οποίο έχουμε και θα δημιουργήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα από διάφορες εναλλακτικές που έχουμε, ναι, την αξιοποίηση των οποίων τώρα θα εκτελέσουμε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Επειδή αναφερθήκατε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται για το βάθος της ύφεσης, εμείς έχουμε διαβάσει εδώ εκτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών οίκων αξιολόγησης που κάνουν πρόβλεψη για την ελληνική οικονομία από 5 έως και 18,6% το χειρότερο σενάριο το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, ακόμη και στο χειρότερο σενάριο έχουμε τον τρόπο να ανταποκριθούμε και να βρούμε τη λύση ώστε η οικονομία μας να επανεκκινήσει και να υποστεί τη μικρότερη δυνατή ζημιά? Πράγματι επιβεβαιώνω ότι έχουμε δει πολλές διαφορετικές εκτιμήσεις που έχουν πολύ μεγάλη απόκληση μεταξύ τους. Αυτό δεν μου προκαλεί εντύπωση, διότι σε όλη την Ευρώπη οι εκτιμήσεις είναι αντίστοιχες. Και διότι ακόμα και οι φορείς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης,
αναθεωρούν κάθε 5 μέρες τις δικές τους εκτιμήσεις. Είναι τέτοια η ένταση του προβλήματος και η έκτασή του σε παγκόσμιο επίπεδο που δεν μπορούν να γίνουν εύκολα εκτιμήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Όλες αυτές οι μελέτες έχουν ένα θετικό. Για να μην βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά. Η αρνητική πλευρά είναι πρόδειλη, είναι προφανής. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά το 2020. Τα δύσκολα στην οικονομία είναι μπροστά μας. Δεν θα βγούμε αλόβητοι, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρώπη από αυτή την κρίση. Αλλά όλες οι μελέτες έχουν ένα θετικό. Έχουν πολύ μεγάλη αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης το 2021. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κρίση είναι παροδική. Με τις σημερινές εκτιμήσεις και με την προσδοκία, εκτιμώ όλων μας, να βρεθεί η κατάλληλη αγωγή για σε γρήγορη ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τώρα, επειδή, κύριε... Αυτή τη στιγμή, αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε, πρέπει εμπροσθοβαρώς να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία και λαμβάνουμε, περισσότερα από ότι μέσο ευρωπαϊκό όρο. Προκειμένου να στηρίξουμε. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για το αντίθετο πάντως, κύριε Υπουργέ. Ότι μόνο εμπροστοβαρή δεν είναι και ότι δεν ακολουθείτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ήταν πιο γενναιόδορες. Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, θα επανέλθω στην αντιπολίτευση. Άρα, αυτό το οποίο έχει αξία είναι να ακολουθήσουμε αυτό το πακέτο μέτρων, το οποίο απλώνει ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το οποίο θα εκτείνεται και για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο θα μπορεί να ικανοποιηθεί από τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. Και το οποίο θα κρατάει καύσιμα και για την επόμενη περίοδο. Να σας πω κάτι, γιατί δεν κάνουμε συζήτηση για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν και πολλές κλαδικές πολιτικές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε ακόμα την λήξη του συναγερμού, δηλαδή το πότε θα αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακριβή αποτύπωση και του προβλήματος που θα δημιουργηθεί, γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά της έντασης του προβλήματος στον τουρισμό. Που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τη χώρα. Πάμε συνεπώς τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα η λογική αυτή δεν είναι μπροστοβαρής. Όταν είμαστε επιφυλακτικοί γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, δεν ξοδεύουμε όλα μας όλο μας το οπλοστάσιο στην αρχή. Το ότι δεν ξοδεύουμε όλο μας το οπλοστάσιο στην αρχή δεν σημαίνει ότι δεν είναι μπροστοβαρής. Όταν παίρνει, και έρχομαι τώρα να απαντήσω στο ερώτημα αυτό που είπατε για την αντιπολίτευση. Γιατί, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας, κύριε Υπουργέ, σήμερα είπε να δοθεί ολόκληρος ο μισθός και ολόκληρο το δώρο του Πάσχα στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και όχι τα 800 ευρώ. Okay, αλλά σε λογικές πλειοδοσίας, ανεύθυνης πλειοδοσίας, θα μου επιτρέψετε να μην πω. Να πω όμως 2-3 χαρακτηριστικά στοιχεία. Το κοστολόγησε 8,5 δις αυτό. Ναι, θα μου επιτρέψετε όμως λίγο να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου πάνω στην αντιπολίτευση και στο τι είπε. Πρώτα απ' όλα, σήμερα είχαμε 2 τοποθετήσεις. Είχαμε την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ και την τοποθέτηση του ΚΙΝΑΛ. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω την τοποθέτηση του ΚΙΝΑΛ. Δεν μηδενίζουμε τα μέτρα που έχει πάρει η σημερινή κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα μηδένισε. Άρα βλέπετε ότι ακόμα και η αντιπολίτευση δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο στις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεύτερη παρατήρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έδωσε έναν πίνακα στη δημοσιότητα. Ο πίνακας αυτός της δημοσιότητας, πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι ακριβής, γιατί η Ελλάδα έχει πάρει περισσότερα μέτρα, ας δεχθούμε για τη συντομία του λόγου ότι είναι ακριβής. Τι λέει? Λέει ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα, τα δημοσιονομικά μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα μέχρι σήμερα, είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και όσα της Γαλλίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα που πήραμε είναι μπροστοβαρή. Άρα ουσιαστικά αποτυπώνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Και πάμε τώρα στο κρίσιμο θέμα. Τι λέει ο κ. Τσίπρας? Ότι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, προτείνει ένα πακέτο μέτρων 14 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο εξάμηνο. Ναι. Και τι λέει ταυτόχρονα? Ότι τα 10 με 12 δις που είναι οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν επηρεάζουν δημοσιονομικά τη χώρα. Ταμιακά όμως δεν την επηρεάζουν. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το μήνα Μάρτιο που κάναμε εμείς αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν πήραμε κάποια έσοδα από κάποιους πολίτες. Σωστά? Σωστά. Τα έσοδα αυτά από τους πολίτες δεν θα πήγαιναν για να πληρώσουμε κάποιες δαπάνες μεταξύ των άλλων και συντάξεις. Άρα έρχονται τα διαθέσιμα του κράτους να καλύψουν αυτό το κενό. Αυτά τα λεφτά συνεπώς πρέπει να προσμετρηθούν. Πόσα μας λέει ο κ. Τσίπρας ότι είναι? 10 με 12 δις. 14 δις. Και 12 δις πόσο κάνουν? 26 δις. Πόσο είπε ο κ. Τσίπρας ότι είναι τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας? 20 δις.
Άρα αντιλαμβάνεστε λείπουν 6 δις, ότι εδώ υπάρχουν κάποιες επικίνδυνες μαθηματικές σκέψεις που μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα σε περιπέτειες, σε εθνικές περιπέτειες. Να υποθέσω ότι ανεφάρμοστο θεωρείται και αυτό που πρότεινε για την χορήγηση 12 δις με ένα πιο γενναιόδωρο, όπως είπε, σχέδιο Ηρακλής για την θωράκιση των τραπεζών. Όχι, δεν είπε για τη θωράκιση των τραπεζών. Είπε ένα αντίστοιχο ποσό, 12 δις, να δοθεί για τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ναι, μέσω των τραπεζών. Άρα εκεί, όχι μόνο μέσω των τραπεζών, μέσω όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη και τα οποία πριν από λίγο, στην πρώτη σας ερώτηση, απάντησα. Προφανώς, όλα αυτά θα αξιοποιηθούν. Μάλιστα. Την Παρασκευή. Αν το κάνατε όλο αυτό το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι μπορεί να συμβεί στη χώρα, λέτε δηλαδή, κύριε Υπουργέ? Είναι προφανές ότι σε 2 με 3 μήνες δεν θα έχουμε ρευστότητα. Δεν θα έχουμε ταμιακά διαθέσιμα. Άρα θα πρέπει να μπούμε σε αυτό που ο κύριος Τσίπρας είπε να μην ακουμπήσουμε, που είναι το μαξιλαράκι ασφαλείας των 15,7 δισεκατομμυρίων ευρώ με τον ESM, με το χρέος. Εμείς συνεπώς πάμε να κάνουμε μια συνετή διαχείριση. Εμπροστοβαρή, το τονίζω, τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μας δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε και την επόμενη μέρα στην ελληνική οικονομία. Τώρα, επειδή και τα νοικοκυριά προσπαθούν να κάνουν τη διαχείρισή τους, κύριε Υπουργέ, και επειδή γίνεται αντιληπτό ότι με τη μετάθεση των φορολογικών υποχρεώσεων, την οποία έτσι έχετε παράσχει, κατά το Σεπτέμβριο μήνα θα μαζευτούν πολλές υποχρεώσεις, ενδεχομένως σίγουρα δυσβάσταχτες για τους φόρους της χρονιάς που πέρασε, για τον ένφια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κάνετε κάποια διευκόλυνση στους φορολογουμένους, ένα νέο σύστημα δηλαδή, το οποίο δόσεων θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν? Οριζόντιο. Πρώτα απ' όλα θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα ήμασταν ευτυχείς να μην χρειαστούν περαιτέρω παρατάσεις και αναστολές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση μέχρι τότε. Θα ήταν ευχής έργο συνεπώς να έρθουμε εκείνη την χρονική περίοδο που είπατε και να πούμε ότι δεν υπάρχουν άλλες αναστολές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση. Αυτό δεν είναι πιθανό. Ο κύριος Τσιόδρας σήμερα μίλησε για πιθανό δεύτερο κύμα κορονοϊού, έτσι. Δεν το απέκλεισε. Γι' αυτό σας είπα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πώς αντιμετωπίζει τα δημόσια οικονομικά. Γιατί κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτος με το πώς θα εξελιχθεί η κρίση άμεσα και μεταγενέστερα μες στη χρονιά. Ευχόμαστε όλοι να βρεθεί η κατάλληλη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν έχω απαντήσει ακόμα στο ερώτημά σας, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχω απαντήσει ακόμα. Αν θα έχουμε λοιπόν ρύθμιση. Ευχόμαστε συνεπώς να μην χρειαστεί άλλη παράταση ή άλλη αναβολή ή αναστολή. Τότε συνεπώς, ναι, προφανώς, με κοινωνική ευαισθησία, δεν μπορεί να απαιτήσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις αμέσως να πληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους που συσσωρεύτηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με κοινωνική ευαισθησία. Θα είναι οριζόντιες, κύριε Υπουργέ, αυτό που σας ρώτησε και ο συνάδελφος ο κύριος Ξενάκης? Δηλαδή θα αφορούν όλους τους φορολογουμένους? Είμαστε αρχές Απριλίου και μου λέτε τι θα κάνουμε το Σεπτέμβριο. Ναι. Υπουργέ, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πλέον πολίτες και αφορά την πληρωμή των ενοικίων. Σωστά, οι επιχειρήσεις που κλείσατε εσείς ή έκλεισαν με εντολή, λίτωσαν το 40% και ταυτόχρονα διασφαλίστηκαν οι εισοδηματίες. Υπάρχει πιθανότητα να διευρυνθεί η περίμετρος αυτού του μέτρου, γιατί πλέον όλοι μας αντιμετωπίζουμε πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης? Θα υπάρξει τοπολογία αύριο. Αύριο. Είδατε, σας έδωσα είδηση. Η οποία τι θα προβλέπει, κύριε Υπουργέ, ποιους θα καλύπτει περαιτέρω? Για όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους επιχειρήσεις που πλήττονται, όχι μόνο αυτές που κλείσαμε με κυβερνητική εντολή, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια. Της έκπτωσης του 40%. Σωστά. Και διασφάλιση στο... Με την προστασία της πρώτης κατοικίας τι θα γίνει? Αυτό έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λίγο όμως, κύριε Υπουργέ, 1η Μαΐου έρεται. Για να σας πω κάτι. Οι πληροφορίες λένε για 4 μήνες. Δεν έρονταν. Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε συνεχώς και πιέζουμε εσείς. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι είστε επιφυλακτικός, αλλά όντως για την πρώτη κατοικία αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί αγωνία πολλών δανειοληπτών. Θα δεχόμουν να έχετε αμφιβολίες ή προβληματισμούς
Εάν τυχόν δεν ήμουν ο Υπουργός Οικονομικών, που σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, δεν κάναμε παράταση της πρώτης κατοικίας τέλος του έτους. Σας θυμίζω ότι αυτό που βρήκαμε ως νέα κυβέρνηση ήταν η λήξη της προστασίας πρώτης κατοικίας 31/12/19. Το ξέρω, κύριε Υπουργέ, αλλά ρωτώ πολύ συγκεκριμένα, γιατί κύριε Υπουργέ, εγώ οφείλω να σας το μεταφέρω, εσείς θα τοποθετηθείτε όπως νομίζετε. Ήδη λέγεται ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δώσει μια παράταση πιθανότατα μέχρι τέλος του έτους αυτού που διανύουμε, ενώ οι Γερμανοί λένε το πολύ 2-3 μήνες, άντε μέχρι Σεπτέμβριο. Άντε 4, ναι. Άντε 4 μέχρι Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε? Θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ την κατάλληλη χρονική στιγμή. Είμαστε αρχές Απριλίου. Λύγει το πλαίσιο προστασίας τέλος Απριλίου. Σωστά. Έχουμε αποδείξει ότι λειτουργούμε έγκαιρα και με κοινωνική ευαισθησία. Ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, εκτίμησε ότι ο κλειδονισμός τον οποίο θα υποστεί η ελληνική οικονομία θα είναι χειρότερος από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και την κρίση χρέους του 2010. Θέλω λοιπόν ευθέως να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση υπάρχει έστω και αμυδρό ενδεχόμενο να μπλέξουμε ξανά σε μνημονιακές υποχρεώσεις, κύριε Υπουργέ. Σας υπενήχθηκα προηγουμένως ότι αν προχωρήσουμε σε ανεύθυνη πλειοδοσία, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μπλέξουμε σε εθνικές περιπέτειες. Το υπενήχθηκα μέσα και από συγκεκριμένη ποσοτική ανάλυση αυτών. Μέσα και από μια συγκεκριμένη ποσοτική ανάλυση αυτών. Αν κατάλαβα καλά, αυτό το ταυτίσατε με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές, γιατί ανέπτυξα τους αριθμούς. Εμάς ο στόχος μας, η προτεραιότητά μας είναι προφανώς να μην μπλέξουμε σε μνημόνια. Και δεν θα μπλέξουμε σε μνημόνια. Τώρα, τον μήνα Μάρτιο τριπλασιάστηκαν, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία από τις τράπεζες, τα νέα κόκκινα δάνεια σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, με το Φεβρουάριο. Μήπως η υγειονομική κρίση υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί και σε τραπεζική κρίση για τη χώρα μας, κύριε Υπουργέ? Σας απασχολεί αυτό, σας ανησυχεί? Σε μια τόσο βαθιά υγειονομική και οικονομική κρίση, θα ήταν ανεύθυνο από την πλευρά μου να μην σας πω ότι με απασχολούν και με προβληματίζουν τα πάντα. Όταν η οικονομία υπολειτουργεί, όταν ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων δεν λειτουργεί καν, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση που προφανώς θα χτυπήσει και θα ακουμπήσει και την δυνατότητα που έχουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις και στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί είναι η εφορία, το ασφαλιστικό σύστημα και το τραπεζικό σύστημα. Με το τραπεζικό σύστημα κάναμε τις αντίστοιχες και τις αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να δοθούν αναστολές στους συνεπείς δανειολήπτες, είτε είναι νοικοκυριά, είτε είναι επιχειρήσεις, και υπάρχουν στην περίμετρο των επιχειρήσεων που πλήττονται, που κλείσαμε κυβερνητική εντολή ή όχι. Θεωρώ συνεπώς ότι έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάποιους πολίτες που θα διωγγώσουν τις οφειλές προς το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, με την ευκαιρία όμως, θέλω να σας πω, ναι. Και καλώ τους πολίτες, όπως απέδειξαν πρόσφατα και με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αυτοί που μπορούν να διατηρήσουν σαν κόροι οφθαλμού την κουλτούρα των πληρωμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που χτίσαμε μέχρι το Μάρτιο να μην το καταστρέψουμε τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα. Γιατί η κρίση είναι παροδική και θα πρέπει να την ξεπεράσουμε με τη μέγιστη δυνατή κοινωνική συνοχή, γερή και δυνατή. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που αντικειμενικά καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες, όσο και να θέλουν, δεν μπορούν να τα πράξουν. Για παράδειγμα, είναι προφανές ότι δεν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν το 30% του εισοδήματός τους σε ηλεκτρονικές αποδείξεις για την κατανάλωση με τον τρόπο που εξελίσσεται η ζωή μας στους μήνες αυτούς. Εκεί σκέπτεστε να αναθεωρήσετε, δεδομένου ότι ξαναγράφεται ο προϋπολογισμός, όπως έχετε πει, κάποιες από αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε επομιστεί πριν ξεσπάσει η κρίση? Όλα αξιολογούνται με βάση τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε από τις βάσεις δεδομένων που έχουμε εμείς, που έχει η ΑΔΕ, που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικώς πάντως θέλω να σας πω ότι έχουμε σημαντική επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για πρόοδηλους λόγους. Προφανώς. Μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχει και κάτι τελευταίο για το οποίο θα θέλαμε τη γνώμη σας. Σήμερα η JP Morgan έκανε την εκτίμηση ότι υπάρχει ένας διεθνής κίνδυνος από πληθωρισμού και επέστησε την προσοχή ότι αν μπλέξουμε σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο θα είναι ολέθριο για την παγκόσμια οικονομία αλλά και για οικονομίες όπως φαντάζομαι η δική μας. Τι πιστεύετε από αυτού, κύριε Υπουργέ, και πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όσο μπορούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα? Δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα. Όπως είπαμε, είναι μια συμμετρική κρίση, μια εξωγενής κρίση και με την ευκαιρία αυτού του ερωτήματος θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Όταν ο κίνδυνος είναι κοινός, πρέπει να είναι κοινές και ενιαίες οι λύσεις. Θα πρέπει να είναι συνεκτικές λύσεις, λύσεις που να ακουμπούν πάνω στην έννοια της αλληλεγγύης. Και αυτές προσδοκώ ότι θα έχουμε αύριο, ώστε να αποφύγουμε δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία και σε άλλα πεδία σαν αυτά που αναδείξατε προηγουμένως. Πάντως, με αφορμή την μελέτη την οποία παρουσιάσατε, θέλω να σας πω ότι κάθε μέρα βλέπουν το φως δημοσιότητας πάρα πολλές μελέτες. Πάρα πολλές μελέτες με πολλά διαφορετικά στοιχεία, με πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή τη στιγμή εκτίμηση και να προσθέσεις κάτι ακόμα. Mm-hmm. Όλες αυτές οι μελέτες έχουν εκτιμήσεις χωρίς να προσδιορίζουν ακόμα και να εμπεριέχουν στις εκτιμήσεις τους την επίδραση των μέτρων, των επεκτατικών μέτρων που παίρνει κάθε χώρα, προκειμένου να περιορίσει όσο είναι δυνατό την επέκταση της κρίσεως. Αυτή την θετική διάσταση σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορούν εύκολα να τη λάβουν υπόψη όλες αυτές οι μελέτες, διότι προφανώς δεν έχουν τα στοιχεία. Μάλιστα. Δεν έχουν τα στοιχεία γιατί είναι μια κρίση η οποία συνεχίζεται και ταυτόχρονα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις για να αναχαιτήσουν την ένταση της κρίσεως. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις. Να κάνεις μια ερώτηση. Θέλω και εγώ μια τελευταία και απαντά μαζί ο Υπουργός. Τελευταία εγώ λοιπόν. Ωραία. Η δικιά μου τελευταία είναι: ο ιδιωτικός τομέας, για μία ακόμη φορά, βλέπουμε να ισοπεδώνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει στο πλωστάσιο, στη σκέψη σας, στο τραπέζι επάνω, η πιθανότητα μειώσεων σε μισθούς στο δημόσιο τομέα? Όχι, στο βασικό σενάριο δεν υπάρχει αυτό. Στο εναλλακτικό, έτσι όπως το θέτετε, μας προκαλείτε να ρωτήσουμε αν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο. Εάν η κρίση πάει μέχρι το Δεκέμβριο, αντιλαμβάνεστε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δούμε πολλά διαφορετικά δεδομένα όλοι μας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τώρα, το τελευταίο ερώτημα από το οποίο είμαι βέβαιος ότι δεν θα πάρω απάντηση, αλλά ξέρετε αποτελεί αγωνία των πολιτών και θέλουν από τον Υπουργό Οικονομικών έστω και έναν υπαινιγμό. Ξέρετε τι ρωτούν όλοι. Πότε θα ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις? Πότε θα ξαναρχίσει να λειτουργεί έστω υποτυπωδώς η αγορά, κύριε Υπουργέ? Αντιλαμβάνομαι ότι τον πρώτο λόγο έχουν οι υγειονομικοί, αλλά εσείς ως Υπουργός Οικονομικών τι έχετε να τους πείτε? Ξέρετε ότι ως Υπουργός Οικονομικών θα ήθελα και θα προσδοκούσα για το καλό της χώρας και των πολιτών και της κοινωνίας η ελληνική οικονομία να λειτουργήσει αύριο το πρωί. Όσο παρατείνεται η υγειονομική κρίση, τα προβλήματα στην οικονομία διωγγώνονται και πολλαπλασιάζονται. Οφείλω όμως να σας πω ότι εδώ προέχει η υγεία των πολιτών. Και άρα θα ακολουθήσω και εγώ και εμείς τις συστάσεις των ειδικών. Χρειάζεται ατομική ευθύνη, συλλογική συνείδηση και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών. Ήταν ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Νομίζω είπε αρκετά και ενδιαφέροντα, έβγαλε και ειδήσεις και για τις ρυθμίσεις τις οποίες ουσιαστικά προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα φέρει από Σεπτέμβριο για τις νέες οφειλές των πολιτών προς την εφορία, φόρος εισοδήματος, ένφια, και για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και για τα ενίκια. Τα ενίκια που είπε ότι αύριο κιόλας θα κατατεθεί τροπολογία προκειμένου να πιάσει τους πάντες, όχι μόνο αυτούς όχι μόνο αυτούς των οποίων έκλεισαν οι επιχειρήσεις, αλλά και αυτούς των οποίων οι επιχειρήσεις πλήττονται από τον κορονοϊό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι θα προσθεθούν και άλλοι δικαιούχοι του μέτρου. Πάνω στο σημαντικό είναι αυτό, ότι κανένας δεν ξέρει ποιο είναι το τέλος, άρα για να μπορεί να σχεδιάσει την επόμενη αρχή. Και επομένως είναι καλό να φυλάς. Για να δούμε αν η κυρία Παγώνη έχει και μια καλύτερη ιδέα για το πότε είναι το τέλος. Γιατί η κυρία Παγώνη αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Υπάρχει έτσι μια δειλή πρώτη εκτίμηση ότι ίσως
η λεγόμενη καμπύλη να έφτασε στο πικ της, το οποίο είναι μικρό για την Ελλάδα και πιθανόν να αρχίσει η καθοδική πορεία. Εσείς ποια αίσθηση έχετε, γιατί κανείς φυσικά δεν μπορεί να γίνει μάντης? Κύριε Παπαδόπουλο, σας βλέπω όλους αισιόδοξοι σήμερα, επειδή τα κρούσματα ήταν λίγα. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Είναι μία μέρα τα κρούσματα λίγα. Έχουμε ανηφόρα ακόμα, πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες. Ήδη τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι 15-20 μέρες, οπότε πρέπει τις επόμενες μέρες να δούμε αν ο αριθμός των κρουσμάτων... Θα σας διακόψω, κυρία Παγώνη, διότι αυτή τη στιγμή το BBC εκτάκτως μεταδίδει ότι ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει εισαχθεί στην εντατική μονάδα θεραπείας του νοσοκομείου, στο οποίο έγινε η διακομιδή του αργά χθες. Που σημαίνει ότι είχε τα συμπτώματα ήταν πολύ περισσότερα και γι' αυτό μπήκε και στη μονάδα για παρακολούθηση ιδιαίτερη. Λέγαμε λοιπόν ότι τώρα δεν σημαίνει ότι το μία Sky μέρα... και όλα τα δίκτυα, επομένως, έτσι, έτσι. Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος και να βγει από την μονάδα. Τι σημαίνει μονάδα αυτό? Σημαίνει ότι επιβαρύνθηκε η υγεία του, ότι χρειάζεται? Εννοείται ότι για να μπει στη μονάδα έχει επιβαρυνθεί, η υγεία του, τα συμπτώματα έχουν επιβαρυνθεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν μπαίνει στη μονάδα. Γιατί λέει ο Σωτήρης ο Ξενάκης ότι είναι ειδική περίπτωση? Τι εννοεί, Σωτήρη? Γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και έχουν και ένα λόγο παραπάνω να δεν βάζουμε τόσο εύκολα, κύριε Ξενάκη, στη μονάδα τους ασθενείς. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν το είπα για κακό. Λέω ότι είναι λογικό, φυσιολογικό, κατά την άποψή μου. Έτσι. Τώρα, να γυρίσουμε, κυρία Παγώνη, στα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τα δικά μας ήταν λοιπόν σήμερα τα κρούσματα 20. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μία μέρα. Σωστά. Θα πρέπει να δούμε τις υπόλοιπες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι να πάμε στην ανηφόρα και να φτάσουμε στο πικ. Αλλά και φτάνοντας στο πικ, κύριε Παπαδόπουλε, η κατηφόρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Μην νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα και όλοι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Και κατεβαίνοντας, τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα. Δεν σημαίνει λοιπόν σήμερα ότι επειδή είχαμε 20 κρούσματα, αύριο βγαίνουμε όλοι έξω, ότι σχεδιάζουμε για το Πάσχα, γιατί ήδη σήμερα ακούσαν πολύ κόσμο, άρχισε να λέει μικρός αριθμός, άρα μπορούμε το Πάσχα να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μέχρι λοιπόν το Πάσχα μπορούμε να βγούμε, να σουβλήσουμε αρνί κλπ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε το να είμαστε σοβαροί. Το Πάσχα δεν σοβαροί. Θα σουβλήσουμε αρνί, αλλά θα ξεκαλοκαιριάσουμε, έτσι, κύριε Παγώνη, για να το πω κατά το κοινός λεγόμενο. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, αυτή η καμπύλη πότε θα φτάσει στο πικ? Πότε μέχρι, θα αρχίσει κάτι? Μέχρι την άλλη εβδομάδα πιστεύουμε, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, στο τέλος της άλλης εβδομάδας να φτάσουμε στο πικ. Στο όμως, τέλος της άλλης εβδομάδας, λοιπόν. Ναι. Εκεί, μάλιστα, λοιπόν, θα δούμε πώς είναι τα πράγματα, θα τα αξιολογήσουμε. Ξέρετε, κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο για τον κύριο Τσιόδρα, ότι και αυτός, όπως και εσείς τώρα, λέει κάθε φορά σε δύο εβδομάδες. Αλλά το ίδιο λέει και την επόμενη εβδομάδα και οι δύο εβδομάδες δεν αλλάζουν. Κύριε Παπαδόπουλε, πάμε βάσει στατιστικής, βάσει των περιστατικών, βάσει των κρουσμάτων. Έτσι είναι η ιστορία, έτσι είναι η επιστήμη. Τι να κάνουμε? Μακάρι να βγαίναμε αύριο όλοι και να λέγαμε βγείτε από τα σπίτια σας, μπορούμε όλοι να πάμε όπου θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί έχουμε μπροστά και καλοκαίρι. Τον ιό δεν τον ξέρουμε. Αν καταλάβατε, όλοι το μελετάμε. Γίνονται μελέτες, το εμβόλιο είναι μακριά ακόμα. Και ήδη αυτές τις μέρες όλοι το είπαν, το εμβόλιο είναι μακριά ακόμα, θέλει χρόνο πολύ. Επομένως, ας δούμε τα πρωτόκολλα που προχωρούν, ναι, που και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει αρκετά πρωτόκολλα. Ειδικά οι Κινέζοι έχουν και πολύ υλικό, γιατί είχαν και πάρα πολύ κόσμο και ήταν πιο μπροστά από εμάς. Ας τα περιμένουμε λοιπόν όλα αυτά και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, αλλά όχι με την έννοια ότι, μάλιστα, τελείωσε το θέμα. Δεν τελείωσε και το καλοκαίρι. Εδώ βλέπουμε πώς μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία την είδηση για την είσοδο του Μπόρις Τζόνσον στην εντατική μονάδα θεραπείας του νοσοκομείου. Και κυρία το καλοκαίρι, Παγώνη, αυτό που θέλω να τελειώσω, αυτό είναι, για το είναι ότι που θα αλλάξει και η ζωή μας. Δεν θα είναι όπως όλα τα καλοκαίρια. Δεν θα είναι θα το καλοκαίρι το ανέμελο. Θα είμαστε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν. Έτσι είναι. Έχουμε πολλά να πούμε και να μας πείτε επίσης και για το λεγόμενο δεύτερο κύμα που ακούσαμε από τον κύριο Τσιόδρα να μας προειδοποιεί ότι μπορεί να έρθει. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε και με αυτά, αλλά και με μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συνέντευξη που θα έχουμε ζωντανά με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από τα θέματα της καθημερινότητας και της αγοράς.
ως καταναλωτές διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα ανατιμήσεις, ελλείψεις δεν έχουν διαπιστωθεί, αλήθεια είναι, αλλά ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή, σε κάποια συγκεκριμένα φρούτα, στα εσπεριδοειδή, σε ορισμένα λαχανικά. Διάβασα μια συνέντευξή σας στην οποία διαπιστώνετε και εσείς ασυμμετρίες στην αλιεία, στην ιχθυοκαλλιέργεια, στον υνοποιητικό κλάδο. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, πώς διαμορφώνεται και τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε προκειμένου να εξομαλύνετε τα όποια προβλήματα διαπιστώνονται? Λοιπόν, πρώτα και βασικό, βασική προτεραιότητα στην προσπάθεια την οποία καταβάλουμε συνολικά και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να αποφύγουμε την ύπαρξη οποιονδήποτε ελλείψεων. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι ελλείψεις δεν υπάρχουν. Πράγματι όμως υπάρχουν αυτό το οποίο λέω εγώ ασυμμετρίες, δηλαδή διαταράξεις σε ορισμένες περιπτώσεις της αγοράς. Οι διαταράξεις αυτές μπορεί να έχουν ως χαρακτηριστικό τους είτε την πολύ μειωμένη ζήτηση για ορισμένα προϊόντα, αυτή είναι η περίπτωση της αλίας, είτε την πλήρη διακοπή της ζητήσεως για νομικούς λόγους, για τεχνικούς λόγους που συνδέονται με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή είναι η περίπτωση της ανθοπαραγωγής, γιατί έχουν κλείσει πλήρως τα ανθοπολία και οι ανθαγορές, είτε με την περίπτωση της αυξημένης ζητήσεως σε ορισμένα άλλα προϊόντα, κάτι το οποίο συνδέεται και με την ύπαρξη αυξημένων τιμών. Τώρα, σε μια κατάσταση σαν και αυτήν, όπου έχουμε και μια μεταβαλλόμενη, διότι υπάρχουν ας πούμε άλλες περιπτώσεις, στις οποίες βλέπετε τη ζήτηση να μεταβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Υπήρχε μια πολύ αυξημένη ζήτηση του χοιρινού τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, όπου επειδή πια δημιουργήθηκε όμως ένα απόθεμα στα χοιρινού, τώρα τις δύο επόμενες εβδομάδες έχουμε μια μείωση της ζήτησης. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι μπορεί να παρέμβει και να παρεμβαίνει μέρα με τη μέρα. Σε όλο, ακούγεται σε όμως, κατάσταση. Κύριε Υπουργέ, ότι για παράδειγμα στα εσπεριδοειδή προτιμούν να τα εξάγουν η παραγωγή στο εξωτερικό που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα στο εσωτερικό της χώρας και να ανεβαίνουν οι τιμές. Όχι σε όλα τα εσπεριδοειδή. Ισχύει αυτό. Τα πορτοκάλια κυρίως που έχουν ζήτηση στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Επίσης, πολλοί εκφράζουν προβληματισμό αν ο τρόπος, ο νέος λειτουργίας, ο περιοριστικός των λαϊκών αγορών έχει επίπτωση και στις τιμές, δεδομένου ότι δεν μπορούν οι παραγωγοί να μετακινούνται από περιφέρεια σε περιφέρεια και να υπάρχει πληθώρα προσφοράς. Τι θα κάνετε εδώ? Ωραία, κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι, ξαναλέω, τέτοιου είδους ασυμμετρίες θα υπάρξουν. Δεν είναι σίγουρο όμως, δηλαδή είναι δύσκολο τώρα, αν το παρακολουθήσουμε ένα με τη μέρα δεν μπορείς να παρέμβεις. Άρα πρέπει να αφήνουμε λίγο την κατάσταση να διαμορφώνεται προτού μπορεί κανείς να πει πού πρέπει να παρέμβει. Να σου πω ένα άλλο συγκεκριμένο παράδειγμα για να δείτε πώς τα πράγματα κάθε μέρα διαφοροποιούνται. Την Παρασκευή υπήρχε η αίσθηση ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας υπάρχει ένα περίσσευμα από ντομάτες. Mm-hmm. Και ότι έχουν καταρρεύσει τιμές. Στις δύο τελευταίες μέρες, δηλαδή τη Δευτέρα και την Τρίτη, έχουμε ξανά μια αύξηση. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι πρέπει να βρούμε μια μείζωνα διαταραχή της αγοράς για να πει κάποιος ότι έχει νόημα η παρέμβαση. Και η παρέμβασή μας στο σημείο αυτό, θέλω να το τονίσω, θα είναι μια παρέμβαση η οποία θα είναι υποστηρικτική της παραγωγής. Εκείνο δηλαδή το οποίο θα διασφαλίζει, αυτή είναι η δική μας δουλειά, είναι πρωτίστως και κυρίως ότι η παραγωγή θα είναι στη θέση τους και την επόμενη μέρα, προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν όταν θα έχει τελειώσει η κρίση. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, ήδη έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για να χορηγηθούν ποσά στο Υπουργείο Οικονομικών της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να υποστηρίξουμε την ανθοπαραγωγή. Ετοιμάζουμε ήδη, περιμένουμε λίγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τι θα πει. Ετοιμάζουμε όμως ήδη τους φακέλους μας και τα στοιχεία μας για να υποστηρίξουμε την αλία, η οποία έχει και την ιχθυοπαραγωγή, την ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία έχει πληγεί σκληρά. Άρα, τι θέλω να σας πω, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε μεν, αλλά κακά τα ψέματα, προκειμένου να παρέμβουμε, χρειαζόμαστε τον απαραίτητο χρόνο. Τι μας ενδιαφέρει? Και χρειάζεται και πόρους, καταλαβαίνω, ευρωπαϊκούς. Έχουμε δεσμεύσει 150 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας. Έχουμε επίσης πρόσθετα ποσά πάνω σε αυτό. Σε ποιους παραγωγούς τώρα αναφέρεστε, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν ποιοι έχουν λαμβάνει? Για παράδειγμα, σας είπα. Μόνο αυτούς τους κλάδους, τους 2-3 ή και για άλλους? Τους αλλιείς. Όχι οριζόντια μέτρα. Όχι οριζόντια. Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, δεν θα πάρουμε οριζόντια μέτρα. Γιατί, κοιτάξτε, έχει νόημα να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι πάει εξαιρετικά καλά. Ζητείται σε πολύ μεγάλες ποσότητες και έχει και πάρα πολύ καλές τιμές. Τι νόημα έχει να κάνει στήριξη οικονομική αυτού του κλάδου? Έχει νόημα να υποστηρίξουμε το σκληρό σιτάρι ή το ρύζι?
πάνε πάρα πολύ καλά, έχουν πολύ αυξημένη ζήτηση, έχουν αυξημένες τιμές. Και ανατιμήσεις έχουμε. Βεβαίως. Διότι όταν υπάρχει ζήτηση, η αλήθεια είναι ότι αυξάνεται και το κόστος, προφανώς. Αλλά κοιτάξτε, είναι κάπως άδικο εδώ και θα μου επιτρέψετε να πω. Να παρεύουμε όταν υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας ή να παρεύουμε όταν υπάρχουν φαινόμενα ελλείψεων. Αλλά δεν μπορεί όταν, για παράδειγμα, μια αγορά κατευθύνεται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί αυτή είναι η καταναλωτική ζήτηση, τότε να έρχεται το κράτος να παρεμβαίνει όταν η παραγωγή μας είναι να πάρουν κάποιες τιμές και να πάρουν κάποια χρήματα για την παραγωγή τους αυτή. Αλλά επιτρέψτε μου το αντίθετο. Όταν έχουν όμως χαμηλές τιμές, να τους λέμε: άμα συγχωρείτε, εκεί διαμορφώθηκαν οι τιμές από την αγορά, δεν μπορούμε να παρεύουμε. Δηλαδή, η παραγωγή μας θα είναι χαμένη σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Όταν έχουν χαμηλές τιμές, λειτουργεί η αγορά. Όταν είναι υψηλές τιμές, αναπαρεύουμε προκειμένου να μην έχουν ουσιαστικά κέρδος η παραγωγή μας. Για τους παραγωγούς, βλέπετε ή είστε σε κάποια συνεννόηση με τις υγειονομικές αρχές να είναι ορατή στο μέλλον η άρση της απαγόρευσης της μεταφοράς από περιφέρεια σε περιφέρεια, ώστε να μπορούν να μετέχουν, ναι, στις λαϊκές? Ναι. Πρώτον, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, να ξέρετε, το παρακολουθούμε πολύ κοντά και θεωρώ ότι αποτελεί από τις προτεραιότητες και της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, μόλις επιτρέψει η κατάσταση να αρθεί το μέτρο. Δεύτερον, αυτό που σας λέω είναι αρκετά φρέσκο, δηλαδή είναι σημερινό. Ναι. Θα δεχθούμε το εξής, ότι παραγωγοί οι οποίοι δεν μετακινούνται σε κάθε περίπτωση, αλλά που είναι χαρακτηρισμένοι ως παραγωγοί των λαϊκών αγορών, ναι, παρά τα αυτά η εγκατάστασή τους, για παράδειγμα, είναι στην περιφέρεια που εμπορεύονται, γιατί μπορεί απλώς να έχουν συγγενείς οι οποίοι να τους αποστέλνουν τα προϊόντα τους προκειμένου να τα εμπορεύονται. Θα δεχθούμε τέτοιες δηλώσεις προκειμένου να, αν θέλετε, εξορθολογήσουμε τον περιορισμό ο οποίος έχει επιβληθεί, χωρίς από την άλλη μεριά να διακινδυνεύσουμε τη μετακίνηση που μπορεί να αποτελέσει. Αυτό το τελευταίο θα έχει γρήγορη εφαρμογή, κύριε Υπουργέ, που μας λέτε? Νομίζω ότι θα έχει σημερινή ή αυριανή. Μάλιστα. Με την σημαντικό. Αγορά... Βγάλατε είδηση, λοιπόν. Με την αγορά του ρυζιού φαίνεται ότι θα έχουμε προβλήματα στην παραγωγή, κύριε Βορύδη. Στην παραγωγή τι? Στην ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, λέω. Με αυτά που γίνονται και στην Ελλάδα. Ναι, γιατί το λέτε αυτό. Το έχω ακούσει αυτό, αλλά επιτρέψτε μου. 0,30 εμπορευόταν το ρύζι Ιανουάριο. 0,33 εμπορεύεται το ρύζι σήμερα, είναι η τιμή η οποία καταβάλλεται στον παραγωγό. Και έχω ακούσει ότι έχει ξεσπάσει, ας το πω, ένας εντός αγωγικών το λέω εμπορικός πόλεμος μεταξύ εταιριών της αλλοδαπής που θέλουν να αγοράσουν το ελληνικό ρύζι και οι μεδαπών εταιριών που και αυτές θέλουν να αγοράσουν το ελληνικό ρύζι. Εκεί δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να παρέμβουμε προκειμένου να περιορίσουμε αυτό τον συναγωνισμό τιμών των εταιριών, διότι σε τελευταία ανάλυση, σας ξαναλέω, μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 10% εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης στη τιμή του παραγωγού. Αυτή είναι η αύξηση. Σε ό,τι διαφορά την... γιατί εδώ πάντοτε επικρέμεται ένας φόβος ότι αυτό θα αποτελέσει κάτι ελληματικό, δεν θα έχουμε. Ούτως ή άλλως το ρύζι στην Ελλάδα ελληματικό είναι. Εισαγωγές κάνουμε στο ρύζι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν φύγει το ελληνικό ρύζι και χρειαστεί να φέρουμε ρύζι εισαγόμενο, θα φέρουμε εισαγόμενο ρύζι. Τώρα, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε τη γνώμη σας. Το σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί θέλω να βάλω, αν θέλετε, μία θέση αρχής. Για να μην παγιδευόμαστε σε αυτό, το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι. Εξαιτίας της πανδημίας να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις μεταφορές. Εξαιτίας της πανδημίας να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην παραγωγή, δηλαδή στην παραγωγική διαδικασία, στην καλλιεργητική διαδικασία. Όχι να παρεμβαίνουμε προκειμένου να αποτρέψουμε, αν θέλετε, την εμπορική διαμόρφωση τιμών. Επειδή είπατε πάντως ότι έχετε εξασφαλίσει, και η αλήθεια είναι ότι αυτό δείχνει και η καθημερινότητα μέχρι σήμερα, την επάρκεια των τροφίμων. Σας είδα όμως να συνιστάτε και μια επιτροπή στο Υπουργείο. Αντιλαμβάνομαι ότι σας ανησυχεί κάτι για τον έλεγχο της επάρκειας. Φοβάστε κάτι και το κάνετε αυτό? Θα σας πω. Υπάρχει μια παγκόσμια συζήτηση αυτή τη στιγμή, η οποία τι λέει? Λέει περίπου αυτό που σας λέω. Και μάλιστα στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που ζητάνε ορισμένοι φορείς της αγοράς, οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν εδώ, θεμητά ή αφέμητα να το πω, προς το δικό τους συμφέρον. Τι εννοώ με αυτό? Τι μας επισημαίνει ο ΦΑΟ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων? Μας επισημαίνει το εξής, ότι πρέπει να διατηρήσουμε τους διάβλους μεταφοράς ανοιχτούς. Ότι πρέπει να περιορίσουμε τους ελέγχους στα σύνορα που, αν θέλετε, καθυστερούν ή και σε ορισμένες περιπτώσεις αποτρέπουν τη διακίνηση. Καθυστερούν και χαλάουν και πολλά νοπά προϊόντα, βεβαίως. Στο ελάχιστο δυνατό. Τι μας επισημαίνουν? Ότι πρέπει να προσέξουμε ώστε η διακίνηση
εργατών γης και η ελεύθερη μεταφορά τους να περιορίζεται μεν, αλλά να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγή. Και τι μας επισημαίνουν, ότι μια τέτοια διαταραχή, η οποία θα οδηγήσει σε ελλείψη τροφίμων, κυρίως θα πλήξει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές που θα πληγούν περισσότερο από αυτή τη διαταραχή, αν τυχόν υπάρξει, είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά λοιπόν είναι που λαμβάνω εγώ υπόψη μου και λέω το εξής. Προτεραιότητα στη διακίνηση των τροφίμων στα σύνορα. Πράσινη λωρίδα προκειμένου να περνάνε μαζί με τα φάρμακα χωρίς να καθυστερούν. Αυτό πρέπει δεν γίνεται. Θα γίνει. Αυτό επιδιώκεται πράσινη να γίνει. Λωρίδα, δύο λεπτά. Η πράσινη λωρίδα έχει θεσπιστεί. Yeah. Οι μεταφορές των τροφίμων έχουν την μικρότερη καθυστέρηση από οποιονδήποτε άλλον μαζί με τα φάρμακα. Ξαναλέω, είναι σε αυτή την κατηγορία στα σύνορα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά όμως δεν είναι απαγορευτικές. Δηλαδή, μπορεί να καθυστερήσει 4 ώρες, αλλά πάντως δεν καθυστερεί 10 μέρες. Να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα ναι, πράγματι Μάλιστα. υπάρχει μια μικρή επιμήκυνση, αλλά όχι όμως δεν κάθεται κάποιος μια εβδομάδα στα σύνορα. Και πρέπει οπωσδήποτε, το οποίο το επισημαίνω, αυτό είναι ένα θέμα και είναι μια πρόκληση για την κυβέρνηση, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί η λύση στο θέμα των εργατών υγιής. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Αυτό είναι το συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό, συζητήσαμε ξανά σήμερα. Πρέπει να βρεθούμε, να φτάσουμε και νομίζω θα φτάσουμε. Είμαστε κοντά στο να βρούμε μια διαδικασία με την οποία θα αντιμετωπίσουμε αυτό το παραγωγικό πρόβλημα. Να έρχονται και να εγκαθίστανται δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην, πηγαίνω, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επειδή έχουν έναν εποχιακό χαρακτήρα οι καλλιεργητικές εργασίες, είναι σημαντικό και επειδή έχουμε αρκετούς αλλοδαπούς οι οποίοι εργάζονται ως εργάτες γης. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί ένας τρόπος προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε αυτούς με τους οποίους παραδοσιακά κάθε χρόνο παρέχουν την εργασία και λέτε τους ότι και αυτό θα το καταφέρουν. Αν έχετε κάποια ερώτηση σε σχέση με το αντικείμενο του Υπουργείου του κ. Βορύδη, γιατί εγώ θέλω να φύγω λίγο, αν μου επιτρέπετε και μπορώ. Ασφαλώς. Ο κ. Βορύδης αυτόν τον καιρό είναι από τις λίγες φορές που ξεκινάνε κουβέντες μαζί του με αντικείμενο του Υπουργείου του. Σήμερα ο κ. Τσίπρας παρουσίασε ένα πακέτο προτάσεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ γενναίες προτάσεις. Σας καλεί να καλύψετε μισθούς και δώρα των εργαζομένων το επόμενο διάστημα, να αναστείλετε πλήρως τις φορολογικές υποχρεώσεις για ένα σεβαστό διάστημα αρκετών μηνών, καθώς και τις δανειακές υποχρεώσεις σε τράπεζες και δημόσιο. Το κοστολόγησε αυτό με ένα ποσό που έφτασε στα 14 δις. Πριν από λίγο ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε ότι αν τα βάλουμε όλα μαζί είναι 26 δις. Σε αυτό το πακέτο, το οποίο είναι πολύ ελκυστικό και τα ακούει ο κόσμος, ο οποίος αυτή την περίοδο υποφέρει, υπάρχει πολλοί κόσμος που υποφέρει πια αυτή την περίοδο. Εσείς πώς απαντάτε, κύριε Βορύδη? Κοιτάξτε. Πολιτικά. Ναι, θα σας πω. Λέω την άποψή μου και είναι σαφές ότι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Σήμερα θεωρώ ότι αυτό το οποίο με τα πάσης, αν θέλετε, σοβαρότητες και υπευθυνότητες πρέπει να κάνουμε, είναι να επιδοθούμε σε μια πλειοδοσία, όπου ένας θα λέει ότι εγώ έδωσα 6 δις, ο άλλος θα λέει ότι εγώ έδωσα 12 δις και ο άλλος θα λέει ότι πρέπει να δώσουμε 26 δις. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να χαράξουμε μια στρατηγική. Την έχουμε χαράξει τη στρατηγική αυτή και δεν θέλω να ανησυχεί κανείς. Γιατί είναι ξεκάθαρο από τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση ότι αυτή η στρατηγική είναι αναλυτική, προσεκτική, προσγειωμένη και είναι και απολύτως γειωμένη και με τη δημοσιονομική πραγματικότητα, αλλά δίνει απαντήσεις και στα ζητήματα της αγοράς. Παράδειγμα, τι πρέπει να κάνουμε, επιτρέψτε μου. Τι πρέπει να κάνουμε, προφανώς σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές, να καλύψουμε τους μισθούς. Το κάναμε. Το κάναμε με τα 800 σε μεγάλο βαθμό. Δεν το κάναμε πλήρως, αλλά το κάναμε σε έναν εφικτό και μεγάλο βαθμό. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε, επειδή αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις πρόβλημα ρευστότητας, πρέπει να τους αποδεσμεύσουμε και να τις απαλλάξουμε από εκείνες τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν προς το δημόσιο. Το κάναμε. Έχουν ανασταλεί οι φορολογικές υποχρεώσεις, έχουν ανασφαλεί οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κοιτάξουμε να ενεργοποιήσουμε το τραπεζικό σύστημα και με εγγυήσεις του δημοσίου, προκειμένου να παρασκευθεί ρευστότητα, προκειμένου να καλύψουν οι επιχειρήσεις τις ανάγκες τους σε ρευστό. Το κάναμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δανεισμού με τραπεζικές εγγυήσεις, με εγγυήσεις του κράτους. Τραπεζικού δανεισμού με εγγυήσεις του κράτους. Τι άλλο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει? Πρέπει να κρατήσουμε κατά το δυνατόν έτοιμη την αγορά την επόμενη μέρα, μόλις αρθούν όλοι αυτοί οι περιορισμοί, προκειμένου να επαναλειτουργήσει, να είναι στη θέση της, προκειμένου να αρχίσουμε να ανακτούμε το χαμένο έδαφος από πλευράς οικονομικών μεγεθών και προφανώς και δημοσίων μεγεθών.
Αυτά όλα πρέπει να τα κάνουμε επίσης μέσα σε ορισμένες αντικειμενικές δυνατότητες. Και αυτό είναι λοιπόν το οποίο κανείς πρέπει να μελετά και να ερευνά. Και κυρίως, επιτρέψτε μου να πω αυτό, επειδή ναι μεν πάνε καλά τα πράγματα και σήμερα παραδείγματος χάρη σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα είχαμε καλά νέα. Υγειονομικά λέω. Είχαμε καλά νέα. Αλλά παρά τα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη μάχη μπροστά μας η οποία δεν είμαστε απολύτως σίγουροι και βέβαια για το πώς θα εξελιχθεί. Και πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και σε πολύ μεγάλη εγρήγορση προκειμένου να μην περάσουμε αυτά που περνάνε άλλες χώρες. Και δεύτερον, δεν ξέρουμε και την έκταση του πώς θα συμπεριφερθεί η οικονομία την επόμενη ημέρα. Όλα τα οποία βρισκόμαστε τώρα σε νερά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, πρέπει να είναι ταυτόχρονα υποστηρικτικός, αλλά και, αν θέλετε, συντηρητικός στην προσέγγιση την οποία κάνει τη δημοσιονομική, για να μην βρεθεί μπροστά σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ γρήγορα θα ήθελα τη γνώμη σας και για ένα-δυο άλλα ζητήματα της επικαιρότητας. Θα ήθελα το σχόλιο σας για τη φημολογούμενη συμφωνία Ερντογάν-Ράμα για την εγκατάσταση 30.000 μεταναστών και προσφύγων στη Νότιο Αλβανία. Οι βορειοϋπηρώτες ήδη εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο αλλίωσης του πληθυσμού σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό ενδέχεται, όχι ενδέχεται, να βγάλω το ενδέχεται, αυτό στοχεύει ουσιαστικά στην αποδυνάμωση των δικαιωμάτων της μειονότητάς μας, ελληνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο. Λοιπόν, και λέω ότι εκεί στοχεύει, γιατί θα καταλάβαινε κανείς ότι δεν υπάρχει λόγος να πάνε στη συγκεκριμένη περιοχή ή πάντως δεν υπάρχει λόγος να πάνε μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Αν δηλαδή υπήρχε ένα σχέδιο της Αλβανίας το οποίο θα δεχότανε πρόσφυγες και οι οποίοι θα τοποθετούνται με έναν ισομερή τρόπο σε όλη την Αλβανία, σε όλη την αλβανική επικράτεια, τότε προφανώς αυτό το επιχείρημα δεν θα μπορούσε να ακουστεί. Όταν όμως κάποιος ακούει ότι η συγκεκριμένη ομάδα θα πάει, η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα θα πάει να εγκατασταθεί μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, προφανώς έχει γίνει. Μια χώρα λοιπόν που συμπεριφέρεται κατά το δόλιο τρόπο που περιγράψατε μπορεί να έχει ευρωπαϊκή προοπτική, και το λέω διότι είναι πολύ πρόσφατο ένα πράσινο φως που δόθηκε και για τη χώρα αυτή αλλά και για τη Βόρεια Μακεδονία ως προς την ενταξιακή τους προοπτική. Ή μήπως θα έπρεπε να τους το υπενθυμίσει αυτό η χώρα μας, ότι δηλαδή δεν συνάδει η συμπεριφορά τους με τις προσδοκίες τους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι δεδομένο ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πορεία πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολλά βήματα, όπως ξέρετε, και πάρα πολλά κεφάλαια μέχρι να φτάσει στην ένταξη. Δεύτερον, επίσης πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι εμείς καταρχήν, η Ελλάδα καταρχήν, θέλει πράγματι την περιοχή της και την γειτονιά της, για λόγους που μας συμφέρουν γεωπολιτικά, να προχωρήσουν και να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον όμως, επίσης είναι απολύτως δεδομένο ότι η προϋπόθεση της οποιασδήποτε συνενέσεως της Ελλάδας σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η καλή γειτονία και ειδικά ως προς την Αλβανία. Το έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, το έχουν τονίσει όλες οι πολιτικές ηγεσίες, ότι η προϋπόθεση είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία. Άρα λοιπόν αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα, είναι σαφή, αποτελούν σταθερό. Μήπως είναι και ώρα να τους το θυμίσουμε, λέω κύριε Υπουργέ, διότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται δείχνει να, μάλλον, να το έχουν ξεχάσει. Είναι μια εξαιρετική ιδέα και είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός Εξωτερικών θα καταλάβει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη συνομιλία μας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, συγκρατούμε τα όσα είπε ο κύριος Βορύδης και ειδικά αυτό για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών. Είπε ότι είναι θέμα λίγων ωρών να αρθεί αυτό το εμπόδιο, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη κατηγορία την οποία ανέφερε. Θα ήθελα όμως να γυρίσω στην κυρία Παγώνη, γιατί αφήσαμε μια εκκρεμότητα, κυρία Παγώνη, και ξέρετε, από τότε που από τις 6 ώρα το απόγευμα που ακούστηκε από τον κύριο Τσιόδρα, πλανάτε αυτό το περί Δευτέρου κύματος που είπε ο καθηγητής. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, όταν μιλάμε για ενδεχόμενο δεύτερου κύματος, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πιθανό να επισυμβεί άμεσα ή μιλάμε για το φθινόπωρο και τον επόμενο χειμώνα? Όχι. Ο κύριος Σιόδρας εννοεί ότι από το Σεπτέμβριο πολύ πιθανόν να υπάρχει και δεύτερο κύμα. Δεν το αποκλείει κανείς. Γιατί οι κορονοϊοί συνήθως έτσι συμπεριφέρονται. Το καλοκαίρι υπάρχει ύφεση λόγω θερμοκρασίας. Μην ξεχνάμε όμως ότι ευνοούνται από την υγρασία. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και μετά το Σεπτέμβριο θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, το δεύτερο κύμα θα είναι λίγο καλύτερο, δηλαδή ως προς τι.
Ήδη οι μελέτες θα έχουν προχωρήσει και πιστεύω θα έχουμε κατασταλάξει στα φάρμακα και στα πρωτόκολλα που θα πρέπει να δίνουμε συγκεκριμένα. Στα φάρμακα, και στα εμβόλια δεν σας άκουσα τόσο εμβόλιο. Το εμβόλιο τώρα θα σας πω, όσον αφορά το εμβόλιο, όχι, εγώ δεν ελπίζω ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε εμβόλιο, γιατί τα εμβόλια θέλουν 2 χρόνια για να βγουν. Τώρα επειδή όλοι μαζί τρέχουμε και δεν φτάνουμε, άντε να δώσουμε το περιθώριο ενός χρόνου. Mm. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε εμβόλιο. Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαδόπουλε. Το εμβόλιο της γρίπης, πότε ξεκίνησε ο κόσμος να το κάνει και σε ποσοστό που έπρεπε να το κάνει? Αφού πέρασαν 2-3 χρόνια, πίστηκαν όλοι, προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε τους πάντες γιατί έπρεπε να το κάνουν. Μην νομίζετε ότι όταν βγήκε το εμβόλιο για τον κορονοϊό θα τρέξουν όλοι να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Άρα επιστρέφουμε στην πραγματικότητα τη δική μας, την τωρινή. Το καλοκαίρι λοιπόν, τι θα κάνουμε, τι πρέπει καλοκαίρι να έχουμε κατά νου, γιατί είπατε δεν θα είναι σαν τα προηγούμενα καλοκαίρια. Όχι, βέβαια, σας το είπα. Το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό. Δηλαδή θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν θα είμαστε συνέχεια ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν θα έχουμε τις μεγάλες παρέες που πηγαίναμε και διασκεδάζαμε, κάναμε. Θα είναι πολύ λιγότερα τα άτομα που θα είμαστε σε επαφή. Τα σύνορά της η χώρα πρέπει να τα ανοίξει για τον τουρισμό, διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας που στηρίζεται στον τουρισμό και έχει προσδοκίες από τον τουρισμό. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, ότι στηρίζεται η χώρα μας στον τουρισμό. Όμως και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ήδη τα ταξιδιωτικά γραφεία από ό,τι έχουν ανακοινώσει για το καλοκαίρι. Το λέω, κυρία Παγώνη, γιατί η Ελλάδα, επειδή έχει δώσει αυτή την καλή εικόνα σε όλο τον κόσμο, με τη σωστή διαχείριση, με τα λίγα θύματα, θα είναι ελκυστικός προορισμός και ασφαλής θα θεωρείται για να έρθουν θα είναι, το καλοκαίρι. Θα τους δεχθούμε όλα όμως να εμείς. Γίνουν με προσοχή. Δεν μπορούμε να είμαστε όπως ήμασταν τις προηγούμενες χρονιές. Τα πάντα θα είναι με προσοχή. Άρα θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ούτε συνοστισμός, ούτε συναυλίες. Αλλάζουμε τρόπο ζωής. Και στον τρόπο που θα ταξιδεύουμε, δηλαδή. Εννοείται, στα πλοία, στα αεροπλάνα. Αλλάζουμε τρόπο ζωής. Μαθαίνουμε πώς θα χρησιμοποιούμε τα απλά πράγματα στο σπίτι μας, όταν μπαίνουμε, τα ρούχα μας, τα παπούτσια μας, πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά θα συνεχίσουμε με προσοχή να τα κάνουμε. Βέβαια, θα είμαστε λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα. Θέλει προσοχή. Δεν το γνωρίζουμε τον ιό ακόμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι κατεβήκαμε την κατηφόρα και όλοι βγήκαμε στις παραλίες. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, σοβαροί, διότι μπορεί τώρα τα πράγματα να πάνε καλά. Σε ένα δεύτερο κύμα, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορεί να φτάσουμε τα γεγονότα Ιταλίας, Ισπανίας και Αμερικής, όπως βλέπετε. Έχω να σου πω, παρακολουθώ τα εγγλέζικα δίκτυα εδώ και καταρχάς έχει παραδώσει ο Τζόνσον την ηγεσία της χώρας στον Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Γιατί μέχρι και πριν λίγες ώρες δεχόταν κριτική ότι δεν το κάνει και ότι είναι σε θέση, έλεγε η Downing Street, να ασκεί τα καθηκοντά του, τώρα στην εντατική δεν μπορεί. Ναι, επιδεινώθηκε η υγεία του τώρα το απόγευμα της Δευτέρας και επομένως δεν ασκεί, τον πήγαν στο Σεντ Τόμας. Ήδη έκανε πυρετό, αναφέραν ότι είχε ξεκινήσει ψηλό πυρετό, ότι είχε δύσπνοια, γι' αυτό πήγε και τον μεταφέραν και στο νοσοκομείο. Και βέβαια αυτά που διαβάζω εγώ τώρα εδώ στα δίκτυα είναι αρχίσαν τα σενάρια. Μήπως ήρθε η ώρα να παραιτηθεί. Καλά, να τώρα είναι λίγο τραβηγμένα τα σενάρια αυτά όμως. Ίσως να ακολουθήσει το παράδειγμα του Τσόρτσιλ και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα, αλλά το θέμα είναι ότι πληρώνει το γεγονός ότι πήρε αψήφιστα τον ιό. Την ολιγορία τελείως, την οποία έπαιξε. Τελείως αψήφιστα, πραγματικά. Το κορόιδεψε. Την ολιγορία, αλλά και αυτή την προσήλωση στη λειτουργία της οικονομίας που δεν ήθελε να τη διαταράξει, Χρήστο μου. Διότι από εκεί ξεκίνησαν τα πράγματα. Ξέρεις, αυτή είναι όμως και η διαφορά. Και την πάτησαν. Θέλω να το πω αυτό και ξέρω ότι θα με παρεξηγήσει τώρα, αλλά εγώ θέλω να το πω. Αυτή είναι η διαφορά ενός ηγέτη που ξέρει να διαβάζει και ενός ηγέτη που ακούει τις οβλοκόλακές του. Έχουμε τον Τραμπ, έχουμε τον Τζόνσον, που ακούνε τον περίγυρό τους και αποφασίζουν με βάση αυτά που του λέει ο περίγυρος, και έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει να διαβάζει. Και όταν διαβάζει, ρωτάει αυτούς που ξέρουν και παίρνει τις αποφάσεις. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν είχε εκτεθεί στην ίδια πληροφορία και ο κύριος Τζόνσον και ο κύριος Τραμπ, θα είχαν πάρει άλλου είδους αποφάσεις. Όταν όμως ακούσε έναν κύκλο αυλοκολάκων. Από την άλλη, όμως, ξέρεις ότι οι ηγέτες κρίνονται και στα υγειονομικά, θα κρυθούν όμως και την επόμενη μέρα για το πώς η οικονομία θα επανακινηθεί. Δεν είναι άλλο. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Βεβαίως, βεβαίως. Και εκεί είναι, αν θέλεις, και κατεξοχήν η δουλειά του πολιτικού να βρει τον τρόπο να κάνει την επανακίνηση. Επομένως,
Θα περιμένουμε. Γι' αυτό και βιάζεται και η Μέρκελ να συνεχίσει. Αυτά τα γεγονότα είναι πολύ δύσκολα στη διαχείριση, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία. Η υγεία είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις χωρίς να παίρνεις εισηγήσεις από τα κατάλληλα πρόσωπα. Κυρία Παγώνη, έχετε τις ίδιες απόψεις με τον κύριο Μόσιαλο, διότι τώρα με ειδοποιούν ότι είπε ακριβώς αυτά τα οποία λέτε κι εσείς, ότι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία. Έπειτα ότι τα μέτρα πρέπει να κρατήσουν συνολικά, αν χρειαστεί, και 10 και 12 εβδομάδες, όσο χρειαστεί. Είναι η αλήθεια αυτό που επισημάνατε, ότι αν μας καταλάβει ο ενθουσιασμός και αρχίσουμε να ψηφούμε... Και οι Έλληνες είμαστε λίγο ενθουσιώδεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ναι, τότε κινδυνεύουμε να αρχίσουμε την καρδάρα με το γάλα. Και ενώ τα έχουμε κάνει όλα γαλά και μετά σε κάποια στιγμή ενθουσιαζόμαστε... Πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Ρίγα, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και θα δούμε τώρα στις οθόνες μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ρίγα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε, και σε όλο. Λοιπόν, πάμε... Κρατήστε το ακουστικό, γιατί μάλλον αν δεν το κρατάτε θα δυσκολευτούμε να... Σας ακούω. Λοιπόν, σας ακούω. Τώρα, ακούσαμε την παρουσίαση της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι το πακέτο το οποίο παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο γενναιόδωρο από αυτό της κυβέρνησης. Όμως, δύο κορυφαίοι υπουργοί, οι οποίοι προηγήθηκαν εδώ στην εκπομπή μας, ο κατεξοχήν αρμόδιος ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Βορύδης, χαρακτήρισαν ανεδαφικές τις προτάσεις σας και κατά κάποιο τρόπο επιπόλαιες, ότι δηλαδή δεν λαμβάνετε υπόψη σας το ότι η κρίση μπορεί να διαρκέσει πολύ και ότι δεν θα έπρεπε να δοθούν με μιας όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία μάλιστα ο κύριος Σταϊκούρας το κόστος τους το υπολόγισε στα 26 δις, πολύ περισσότερο από όσα ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι απαντάτε, κύριε Ρίγα? Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι ώρα, καταρχήν, να πω σε όλους τους τηλεθεατές να είναι καλά στην υγεία τους, να είμαστε καλά όλοι και να είμαστε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Τώρα, όσο αφορά την κριτική η οποία ασκήθηκε, επειδή δεν είναι ώρα, κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ούτε η κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τις προτάσεις οι οποίες γίνανε από τη δική μας μεριά με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να θυμίσω ότι η κριτική η οποία γινόταν από τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο που προσπαθούσαμε να βγούμε από την κρίση, ότι υπερφορολογήσαμε και την κάνατε και οι δημοσιογράφοι πολλές φορές, δεν είναι θέμα τώρα δίκτυος ή αδίκτυος. Δεν είναι ψέμα. Ναι, δεν το συστάσω αυτό, αλλού θέλω να καταλήξω. Άρα λοιπόν ότι βρεθήκαμε με ένα μαξιλάρι 37 δις και αυτό δεν έπρεπε να υπάρχει. Θέλω λοιπόν να θυμίσω ότι αν αυτό δεν υπήρχε, σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα κάνανε ή δεν θα μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο τον οποίο μιλάνε και εκ του ασφαλούς προσπαθούν να δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα. Μα δεν το έχουν αγγίξει λοιπόν αυτό το μαξιλάρι, κύριε Ρίγα. Δεν είπα ότι το έχουν αγγίξει. Αν δεν το είχαν λοιπόν, και θυμίζω την κριτική η οποία γινόταν την προηγούμενη περίοδο. Άρα συζητούν και μιλούν με ένα μαξιλάρι το οποίο ήταν από τους κόπους των Ελλήνων και από την προσφορά των Ελλήνων. Για να έχουμε τη δυνατότητα σε περίοδο κρίσης. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Και θυμίζω ότι σε αυτό λιδωρηθήκαμε. Δεν ήταν τώρα, αυτή λοιπόν, η συμφωνία με τους δανειστές για τον τρόπο με τον οποίο θα πήγαιναν τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα προορίζονταν για την αποπληρωμή του χρέους. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι λέω. Άρα λοιπόν λέω την κριτική που γινόταν, γιατί έγινε αυτό. Δεν συμφωνούσαν λοιπόν τότε γι' αυτό, να το πω έτσι απλά. Άρα ήταν αντίθετη στα οικονομικά μέτρα. Και το δεύτερο λοιπόν είναι ότι θα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Άρα αυτό τι σήμαινε για μας, ότι για περίοδο κρίσης, και σήμερα λοιπόν έχουμε μια έντονη κρίση, δεν την περίμενε κανένας, αλλά είχαμε προβλέψει αυτό. Και αυτό σημαίνει αυτή, να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στον κόσμο ο οποίος θα περνούσαμε όλοι δύσκολα. Το δεύτερο θέλω να επισημάνω είναι ότι από αυτή την δυνατότητα η οποία δίνεται, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν εμπροστοβαρός. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριε, από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώσω, θέλω να σας πω λίγο το σκεπτικό, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω και όλους μαζί. Άρα λοιπόν εμπροστοβαρός, τι σημαίνει αυτό? Όπως κάναμε και για τα μέτρα για να τελειώσουμε την προηγούμενη. Είναι ήδη αντίληψη. Για να τελειώσουμε και να βγούμε από την κρίση, εμπροστοβαρός τα μέτρα, εμπροστοβαρός τώρα και στη νέα κρίση.
Που σημαίνει ότι την η οποία όμως κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει, κύριε Ρήγα. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα. Δεν ξέραμε, κύριε, ούτε την προηγούμενη. Σας κάνω έναν συνδυασμό λοιπόν τον ίδιο για να καταλάβετε την ίδια λογική οικονομική την οποία έχουμε. Άρα λοιπόν και προς το βαρός τώρα, γιατί είναι άλλο πράγμα να βγει η κοινωνία όρθια και όχι διαλυμένη, ούτε με απολύσεις, αν φτάσουμε πάλι στο 28%, ούτε με κλειστές επιχειρήσεις, όπου η συσσόρευση θα έχει γίνει σε συγκεκριμένους χώρους και θα έχει γίνει αρπαγή πάλι περιουσιακών στοιχείων. Να το πούμε πρακτικά και απλά, κύριε Ρήγα. Είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι η θέση του κόμματός σας είναι πως πρέπει να καταβάλλεται στο ακέραιο ο μισθός, το δώρο του Πάσχα για τους εργαζομένους. Σας ερωτώ λοιπόν, του ιδιωτικού τομέα. Σας ερωτώ λοιπόν, μπορεί αυτό να συνεχιστεί και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο ακόμα αν χρειαστεί, αφού δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει η κρίση. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Το αν τώρα, το τι θα συμβεί σε όλη την Ευρώπη, μετά τον, αν αυτό θα συνεχίσει και τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που απέφχομαι να γίνει αυτό, προφανώς, είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα τι έχουμε. Και τώρα θα καταστραφεί η ιστορία. Λοιπόν, τα μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν είναι, 20, δεν είναι με τον τρόπο όπως το λέτε. Είναι 14. Ο κύριος Σταϊκούρας τα υπολόγισε. Να πω, κύριε, επιτρέψτε μου, μας ακούν όλοι. Άκουσα δύο υπουργούς προηγουμένα. Ναι, ναι. Και των οικονομικών και τον κύριο Βορύδη. 14 δις μέτρα δημοσιονομικά για τους επόμενους 6 μήνες και είναι και 12 δις τις εγγυήσεις οι οποίες θα υπάρχουν για τα δάνεια. Τι λέμε εμείς λοιπόν, λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει σε όλους. Άρα το κράτος αναλαμβάνει πλήρως, μα πλήρως, όπως έκανε και την προηγούμενη περίοδο, να στηρίξει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, τα έχει τα χρήματα κράτος, αυτά το κράτος. Και για πόσο καιρό. Έχει, γιατί το και για πόσο καιρό τα έχει. Κοιτάξτε τώρα, μην κάνετε την ίδια ερώτηση, γιατί αν δεν τα είχαμε, τι θα έκανε, κύριε Παπαδόπουλε. Γι' αυτό σας εξήγησα πώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Τότε γιατί τα κάναμε, γιατί το κάναμε. Ρωτώ για πόσο καιρό επαρκούν, κύριε Ρήγα. Γιατί το προτείνουμε. Για πόσο καιρό επαρκούν. Λέω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι αυτά τα μέτρα είναι μέχρι το τέλος του Μαΐου. Άρα λοιπόν, αυτό λοιπόν το θέλουμε να γίνει τώρα. Και τον Ιούνιο. Τώρα περνάνε δύσκολα. Τώρα περνάνε. Εσείς τι θέλετε λοιπόν, να γίνει σιγά-σιγά-σιγά. Όταν το έκανα το ίδιο ερώτημα, κύριε Ρήγα, καταρχήν εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ δεν θέλω τίποτε, κύριε Ρήγα. Κύριε Ρήγα, ακούστε με παρακαλώ. Ναι, ακούστε με όμως, διότι εγώ δεν θέλω τίποτε. Όταν όμως έκανα το ερώτημα αυτό στον κύριο Σταϊκούρα, που λέτε εσείς, του το έθεσα, ξέρετε τι απάντησε. Ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο να μπλέξουμε σε μνημονιακές υποχρεώσεις. Το συμμερίζεστε αυτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω λοιπόν. Αφήστε με. Ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα τώρα και ο κύριος Σταϊκούρας είπε τα δικά του. Είναι τα ίδια που έλεγε και πριν. Στις ίδιες συζητήσεις κάναμε, έχω βρεθεί με τον κύριο Σταϊκούρα και πριν την κρίση. Και ή την περίοδο της κυβέρνησης που ήμασταν εμείς. Η ίδια αντίληψη είναι. Τι θέλει λοιπόν. Θέλει και τον προτρέπουν όλοι ή προτρέπεται να μην πάρθουν μέτρα. Δηλαδή να έχουμε κατάρρευση. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε η οικονομία να είναι κινήσει. Και αφού είναι κινήσει να μπορέσει να αρθωθεί. Αν τελειώσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα είναι πολλαπλάσια τα μέτρα. Το εξηγήσαμε αυτό. Επίσης, οι δανειακές υποχρεώσεις, κύριε Παπαδόπουλε, για να μην ψεύδονται, είναι κατοχυρωμένες. Είναι 16,5 δις, τα οποία αφορούν αυτή τη στιγμή το χρέος το οποίο έχουμε. Και ό,τι υποχρεώσεις έχουμε. Άρα το επιπλέον λοιπόν λέω, mm-hmm. είναι αυτά τα οποία προτείνουμε και είναι 20 δις από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρώπης και είναι και τα υπόλοιπα από το μαξιλάρι του 37 δις. Άρα λοιπόν είναι τα χρήματα τα οποία μπορούμε τώρα να δώσουμε. Και έχουμε και ταυτόχρονα και τις δανειακές υποχρεώσεις. Άρα να μην ψεύδεται ο κύριος Σταϊκούρας. Δεύτερον, να μην κάνει πλειοδοσία ο ίδιος, μην προσθέτει μέτρα όπου τι είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρο πράγμα ότι αυτή την ώρα πρέπει να απαλλαγούν οι πολίτες και οι συμπολίτες μας και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο χώρος των εργαζομένων επισφαλώς, οι οποίοι είναι κάτω από το ραντάρ και κανένα μέτρο δεν έχει πάρθει. Εννοείται τα μπλοκάκια και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αυτούς που ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Προφανώς τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί και μπορείτε όλοι να τα δείτε. Εγώ λέω λοιπόν ότι υπάρχουν και αυτοί και υπάρχουν και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσουν επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε να στηριχθούν. Τι λέει τώρα, ότι αναστολή. Τι σημαίνει αναστολή. Δεν θα πληρώνεται με, ή εν πάση περιπτώσει για 15 μέρες.
θα πληρώνεται με μισθό-μισθό ή οι συμβάσεις τους θα έχουν ανασταλεί και δεν θα πληρώσουν, θα πάρουν μόνο τα 800 ευρώ. Εμείς λέμε λοιπόν το ανάποδο. Παραμονή όλων. Και τα χρήματα τα οποία, τα μέτρα τα οποία έχουμε δώσει με τους τρεις άξονες, ποσότητα, ποιότητα και τον χρόνο, είναι αυτά τα οποία την οικονομία, αυτή είναι η πρότασή μας. Τώρα, να συζητήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, να συζητήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι νομίζει, αν θέλει να βάλει κάπου αλλού κάποια ποσά, θέλει κάτι άλλο να βάλει, να το δούμε αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τώρα πρέπει να πάρθουν αυτά τα μέτρα αυτή τη στιγμή, γιατί όσο καθυστερήσουμε θα είναι πολλαπλάσιο. Ακούστε μια ερώτηση, κύριε Ρίγα, από τον κύριο Κόνστα. Θέλω να πω και ακούω τις ερωτήσεις σας. Ένα τελευταίο. Θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να πάρθουν και μέτρα για τις μεγάλες επιχειρήσεις κρίσιμες του εθνικού τομέα και επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την στρατηγική της χώρας μας. Τι σημαίνει αυτό? Κύριε Ρίγα, πρέπει να στηριχτούν. Εάν χρειαστεί να υπάρξει στήριξη μέσω του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα και αντίστοιχα να έχει το μερίδιο μετοχών το κράτος από αυτές. Κρατικοποίηση. Χρήστο, κάνε την ερώτησή σου, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Κύριε Ρίγα, ακούστε όμως και το ερώτημα για να πάμε παρακάτω. Και κρατικοποίηση εταιριών και όλοι να δουλεύουμε για το δημόσιο. Καλά, τώρα αυτό είναι αστείο που λέτε για την πράση. Είναι αστείο που λέτε. Και ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Μιλάω για στρατηγικού τομέα. Μην παίζετε με πράγματα. Καταλαβαίνετε ποιες είναι στρατηγικού τομέα όταν έχουμε και γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές. Ναι, εντάξει. Άρα λέτε κρατικοποίηση. Άρα λέτε κρατικοποίηση. Καταλάβατε τι είπα. Καταρχάς είπατε ότι όλοι... Μιλάω για αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι είναι απλό. Καλά. Μην παίζετε λοιπόν. Κύριε Ρίγα, παρακαλώ πολύ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω κιόλας. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή παίρνει και άλλα μέτρα και στον χώρο της εργασίας. Ωραία. Δεν τα παίρνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίγα. Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό σας βράδυ. Πάμε σε ακροατές, σε τηλεθεατές, στα τηλεφωνήματά σας. Ο πρώτος που θα πάρει το λόγο απόψε είναι ο κύριος Κάγκος. Καλησπέρα, κύριε Κάγκη. Καλησπέρα σας εσάς και στο πάνελ. Μία ερώτηση. Βγήκαν οι υπουργοί προηγουμένως, ο κύριος Σταϊκούρας, και είπε ότι θα πληρώσουν στα ενοίκια μείον 40%. Και εγώ ερωτώ, ένας ιδιοκτήτης παίρνει 300 ευρώ ενοίκιο, αλλά εισοδήματα δεν έχει. Άρα θα βγει ο μήνας με 180 ευρώ. Αυτό που ισχύει, κύριε Κάγκε, και θα το ξέρετε, ναι, είναι ότι ο ιδιοκτήτης σε αντιστάθμισμα απαλλάσσεται φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων. Αυτό τουλάχιστον είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ο μήνας πώς θα περάσει? Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Θα πρέπει να διαβάσουμε την αυριανή τροπολογία, κύριε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ένας παίρνει 500 ευρώ, να το πω αλλιώς. Θα πάρει 300 ευρώ, βγαίνει ο μήνας. Τι θα πάρει δηλαδή, το Σεπτέμβριο θα πάρει? Αυτά δεν γίνονται, αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο και γι' αυτό. Όπως το κάνει ο κύριος Τραμπ στην Αμερική. Τι είπε ο κύριος Τραμπ στο MSNBC, άκουγα εχθές. Κάθε φορολογούμενος που έχει κάνει φορολογική δήλωση το 18 και το 19 θα πάρει 1.200. Συν 500 κάθε μέλος έξτρα. Τελείωσε αυτό. Ούτε να φέρει στον κόσμο αντίτους με τους άλλους κλπ. Μετά ένας έχει μια επιχείρηση. Πληρώνει 5.000 ενίκιο σε μια καφετέρια. Τώρα θα πληρώσει 3. Εγώ είμαι ιδιοκτήτης της καφετέρειας. Ναι, αλλά έχω δώσει, θα μου δώσει εμένα η τράπεζα 40% μείον. Γιατί μάλιστα, και με αυτή τη λογική έχει... θα πάω εγώ αύριο στον γιατρό και να του πω δεν σου δίνω 60, θα σου δώσω 40. Θα πάω στο Βασιλόπουλο και να του πω πόσο κάνει 50 ευρώ, θα σου δώσω μείον 40%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κυριακός. Ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Κυριακή. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Το πρόβλημά μας είναι, είμαστε πολιτές λαϊκού λαχείου, ανήκουμε σε σύλλογο, ναι, Πανελλήνιος Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πολιτών Λαϊκού Λαχείου. Είμαι ο πρόεδρος και έχουμε σταματήσει την εργασία μας από τις 17 Μαρτίου. Ναι. Προϊόν δεν έχουμε, το λαχείο έχει σταματήσει από την εταιρεία Ελληνικά Λαχεία. Μάλιστα. Και εμείς είμαστε άνεργοι. Αλλά όμως τις ασφαλιστικές εισφορές τις πληρώνουμε κανονικά. Ζητάμε και εμείς από την πολιτεία να μας βοηθήσετε, να πάρουμε και εμείς αυτό το επίδομα των 800 ευρώ. Γιατί ο κωδικός είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε. Προφανώς είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε και προφανώς σας ξέχασαν, κύριε Κυριακέ, όπως και άλλες κατηγορίες. Καλά κάνετε και το λέτε.
και πιστεύω να εισακουστείτε, διότι είναι αδιανόητο να σας εξαιρούν από τη στιγμή κατά την οποία εσείς δεν βγαίνετε πια στον δρόμο για να πουλήσετε λαχεία. Λοιπόν, δεν βγαίνουμε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ακούστηκε από την εκπομπή μας. Θα το μεταφέρουμε και εμείς στους αρμόδιους. Πρέπει να ληφθεί μέρημνα και για σας. Είναι ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μωραΐτη είναι καλησπέρα η επόμενη. Σας. Καλησπέρα. Μωριάτη. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Μωριάτη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας σε όλους σας. Θα ήθελα να σας πω για το θέμα των εργαζομένων με εργόσιμο. Ενώ στην αρχή ακουγόταν να δοθεί κάτι σε πάνω σε αυτό το τομέα, σε αυτούς τους εργαζόμενους, τώρα ξαφνικά έχει σταματήσει. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που δουλεύει με εργόσιμο και δεν είναι ιδιαίτερα εύπορος, όπως καταλαβαίνετε. Και από 5 ώρες που μπορεί να δούλευε την εβδομάδα ή 10 ώρες έχουν πέσει στις μισές. Δεν πρέπει να ληφθεί και αυτό από τον κύριο Υπουργό Οικονομικών. Ακούγεται ότι θα ληφθεί με έρημνα, αλλά ακόμα είμαστε στο στάδιο των πληροφοριών. Δεν έχει ληφθεί απόφαση. Το ξέρω, το ακούω από την αρχή, ότι είναι στο τραπέζι επάνω, είναι στο τραπέζι επάνω. Είναι λογικό πάντως. Εύλογο και το δικό σας αίτημα. Και συμφωνώ με τους προηγούμενους. Δηλαδή... Και δεν είναι και λίγοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας. Ακριβώς. Και περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έχω εργαζόμενους με αυτό το. Με το εργόσιμο και τους καταλαβαίνω απολύτως. Σας ευχαριστώ, κυρία Μωριάτη, για την παρέμβασή σας. Καλό σας βράδυ. Yeah. Πάμε να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κυρία Βούλτεψη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, επίκουρο καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, δεν έχουμε αποκαταστήσει πλήρως από ό,τι καταλαβαίνω την επικοινωνία με τον κύριο Μαγιορκίνη, αλλά σε λίγο θα το έχουμε ρυθμίσει. Κυρία Βούλτεψη, θα ήθελα το δικό σας πρώτο σχόλιο για τα όσα ζούμε τις τελευταίες ημέρες, για αυτή την πρωτόγνωρη αλήθεια είναι κατάσταση και για τον περιορισμό, τα περιοριστικά μέτρα τα οποία έχουν συστήσει οι επιδημιολόγοι. Πόσο πιστεύετε δηλαδή ότι αντέχει και η κοινωνία αλλά και η οικονομία μας αυτή την κατάσταση. Από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, τα περιοριστικά μέτρα είναι αναγκαία. Πρέπει να προφυλαχθεί η υγεία όλων. Δεν έχει κανείς καμιά αντίρρηση, ούτε έχει βρεθεί και άλλος τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να απομονωθεί ένας πολύ γρήγορα και εύκολα διαδιδόμενος, μεταδιδόμενος ιός και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ελλάδα μας, η οποία ο πλούτος της είναι ο λαός της, οι ομορφιές της και η δυνατότητά της να στέλνει στο εξωτερικό μηνύματα αξιοπιστίας. Διότι μόνο έτσι εμείς μπορούμε να επανέλθουμε, εμείς οι ισχυροί συνάδελφοι. Δεν έχουμε την BMW, δεν έχουμε τη Fiat, δεν έχουμε τη SEAT για να πάρουμε τα μέτρα με τον τρόπο με τον οποίο πήραν οι άλλες χώρες. Δηλαδή οι άλλες χώρες τι έκαναν, ξεκίνησαν ανάποδα. Πρώτα με τη στήριξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας τους. Και όταν έγινε αυτό το κακό, επέστρεψαν για να στηρίξουν τους πολίτες τους. Εμείς έπρεπε να το πάμε με τον τρόπο που θα διαφυλάξει την πατρίδα μας, το λαό της. Έτσι λοιπόν τι κάναμε. Βάλαμε τις προτεραιότητες μας. Πρώτα η υγεία του λαού. Συγχρόνως σχεδόν και η δυνατότητα να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του. Διότι κλείνουν επιχειρήσεις, χάνονται δουλειές, υπάρχει πρόβλημα ανεργίας, αναστολή. Αν δεν επιβιώσει οικονομικά, τι να την κάνει στην υγεία, κυρία Βούλτεψη, έτσι είναι. Ακούστε με. Παράλληλα όμως με αυτόν τον τρόπο, κρατάμε και στα πόδια της την οικονομία, διότι δουλεύουν τομείς της, υπάρχουν οι παροχές, αυτά τα 800 ευρώ για παράδειγμα, που κινούν την οικονομία και κάποιοι άλλοι μπορούν να πληρώνουν φόρους. Δηλαδή είναι ένα σχέδιο το οποίο ταιριάζει απόλυτα σε μια υπεύθυνη χώρα. Η ημερομηνία λήξης έχει το σχέδιο όμως, αυτό σας ρώτησα. Ως πότε μπορεί να πάει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από την πορεία της κρίσης. Δείχνει ότι η κρίση προχωράει και ότι θα βρεθούμε κάποια στιγμή στο απόγειό της και μετά θα αρχίσει να μειώνεται η ένταση. Για να βοηθήσει εδώ ο κύριος Μαγιορκίνης, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η αίσθησή σας, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο υψηλό σημείο της καμπύλης και πρόκειται το επόμενο διάστημα να αρχίσει η κάθοδος? Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
Έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας πείτε και κάτι νεότερο από όσα είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε? Έχει, φαίνεται ότι έχει σαφή σημεία σταθεροποίησης, εκτός απρόοπτου δηλαδή θα μπούμε σε ύφεση τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Δεν μπήκαμε ποτέ σε εκθετική φάση, το οποίο είναι πολύ θετικό. Θεωρούμε ότι δηλαδή μέσα, εγώ δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι στα μέσα Μαΐου θα είμαστε σε φάση για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Η επιστροφή στην κανονικότητα, κύριε καθηγητά, πώς πρέπει να γίνει κατά την εκτίμησή σας? Με σταδιακό τρόπο μπορεί να ανάποδα γίνει? Ορίστε. Ό,τι κάναμε ανάποδα. Άρα σιγά σιγά πρώτα να ανοίγουν κάποιες επιχειρήσεις και καταστήματα. Ναι, θεωρώ ότι τα εμπορικά καταστήματα σταδιακά θα ανοίξουν. Mm-hmm. Δεν, δηλαδή τα πρώτα που βλέπω να ανοίγουν είναι αυτά, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αν μπορούμε να τηρούμε πάλι τους κανόνες απόστασης και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό για να δούμε πώς κινείται σταδιακά η επιδημία. Και θα πάμε, εντάξει, αυτό είναι βέβαια, θα τα συζητήσουμε με τους άλλους οι δήμονες. Ο κύριος Μόσχιαλος, ο συνάδελφός σας, είπε ότι καλό θα ήταν να μην ανοίξουν τα σχολεία μέχρι το καλοκαίρι, παρά μόνο ίσως η τρίτη λυκείου. Και επειδή όντως τα σχολεία καταλάβαμε όλοι ότι ήταν κρίσιμος παράγοντας στα περιοριστικά μέτρα και το κλείσιμό του συνετέλεσε θετικά, θέλω να ρωτήσω αν το συμμερίζεστε αυτό. Είναι ένα από τα κομμάτια που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Έχετε και συντροφιά, ότι βλέπω. Ναι, έχω πολλές συντροφιές εδώ πέρα. Είναι 4 που, οι γάτες μου. Μάλιστα. Λοιπόν, συμφωνώ ότι τα σχολεία θέλουν μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Και θέλουν μεγάλη προσοχή τα σχολεία, γιατί είναι το σημείο της κοινωνίας, όπως είπαμε, όπου γεφυρώνονται όλες οι οικογένειες μεταξύ τους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε ως τελευταίο κομμάτι και είναι το τελευταίο μέρος που νομίζω ότι θα ανοίξει. Με τον τουρισμό, κύριε Μαγιορκίνη, τι ενδείκνυται? Θέλω να πω ότι μπορούμε, πιστεύετε, αν εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά όπως προβλέψατε, να πούμε ότι θα δεχθούμε όπως δεχόμασταν τα προηγούμενα χρόνια τους τουρίστες από όλο τον κόσμο, ή θα πρέπει να μπουν κάποιοι περιορισμοί και ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί? Κοιτάξτε, αν η επιδημία έχει τις διαστάσεις που έχει σε άλλες χώρες, δηλαδή μιλάμε για ενδημικότητα σε Ιταλία, Αγγλία κτλ., δεν περιμένουμε να χαλαρώσουν οι πτήσεις από εκεί. Και δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν. Θα το δούμε πώς θα εκτυλιχθούν στις υπόλοιπες χώρες. Εάν υπάρχει κάποια χώρα που θεωρητικά είναι τελείως, να το πω έτσι, έχει μηδενίσει και αυτή τα κρούσματα, ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε, αλλά επιλεκτικά και πάλι δηλαδή. Επιλεκτικά, πολύ επιλεκτικά, πιστεύω. Και με τεστ σε επιβάτες πριν μπουν μέσα στα αεροπλάνα, κατά τη γνώμη μου, όχι αφού μπουν. Mm. Δηλαδή πρώτα θα κάνουν το τεστ, θα βγουν αρνητικοί και μετά θα μπουν στο αεροπλάνο. Γιατί άμα μπουν μερικοί θετικοί, μετά τους βάζουμε όλοι σε καραντίνα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συζητήσεις και κάποια σχέδια για αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα είμαστε νωρίς για να δούμε πώς. Αλλά τον τουρισμό που είχαμε πέρυσι, νομίζω θα πρέπει να τον ξεχάσουμε για φέτος. Και τι θα κάνουμε, κυρία Βούλτεψη, από τη στιγμή κατά την οποία ο τουρισμός είναι κοινό μυστικό, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας? Θέλω να πω, ως πότε μπορούμε να αντέξουμε τις οικονομικές συνέπειες αυτών των περιορισμών? Ποια είναι η αίσθησή σας? Και αν έχουμε και εναλλακτικές? Κοιτάξτε να δείτε. Τις οικονομικές συνέπειες θα τις αντέξουμε. Απλώς εγώ πιστεύω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται, η οποία είναι ένα εθνικό στοίχημα, δηλαδή να διατηρηθεί υγιής ο λαός μας, χωρίς να δούμε εικόνες σαν και αυτές που βλέπουμε στις υπόλοιπες χώρες, και να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ασφάλειας, δηλαδή αυτή τη στιγμή δίνουμε μια εθνική μάχη, ώστε όλος ο υπόλοιπος κόσμος να μας έχει ως παράδειγμα και να ξέρει ότι εδώ είναι μια χώρα που λειτουργεί το σύστημα υγείας, που έχει γιατρούς, που είναι αποτελεσματικό το ΕΚΑΒ, που έχει αποτελεσματική αστυνομία, που έχει αποτελεσματικές υπηρεσίες παρά την κρίση, τότε ο τουρισμός μας θα κάνει boom.
θα είναι η όαση η Ελλάδα, θα είναι η όαση όλου του κόσμου. Βλέποντας γύρω μας τι γίνεται. Αν όχι αυτό το καλοκαίρι, τα επόμενα λέτε, γιατί προφανώς αυτό το καλοκαίρι. Εννοείται, προφανώς, κοιτάξτε τώρα, θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν μπορεί, δεν θα βγει κανένας αλόβητος από αυτή την κρίση. Ακούστε, όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή τι κάνουν. Γι' αυτό και δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση, η οποία κάνει μια αντιπολίτευση του κορονοϊού. Όλες οι χώρες τι κάνουν. Οι χώρες προσπαθούν να κρατήσουν τις οικονομίες τους για το μετά, για το όταν θα τελειώσει. Δηλαδή, ας πούμε η Γερμανία, τα μέτρα τα οποία πήρε, αυτά τα 500 δις που λέει, δεν υπάρχει κάτι παροχή για τον κόσμο. Είναι όλα εγγυήσεις για τις επιχειρήσεις. Τους λέει δηλαδή, ελάτε εδώ, θα πάρετε δάνεια με εγγύηση του κράτους, δεν θα πληρώνετε. Και οι εργαζόμενοι δηλαδή στις επιχειρήσεις πώς θα ζουν, κυρία Βούλτευση? Θα τους πληρώνουν. Να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, αλλά να επιβιώσουν και οι εργαζόμενοι. Ένα λεπτό, μισό λεπτό. Δεν το κατάλαβα αυτό που μου λέτε. Δεν ακολουθήσαμε εμείς αυτή τη γραμμή, πρώτον. Δεύτερον. Εγώ σχολιάζω αυτά που λέτε για τη Γερμανία. Η Γερμανία λοιπόν δεν έδωσε. Όχι, γιατί έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: η Γερμανία έδωσε το 50% του ΑΕΠ. Η Ιταλία έδωσε το 20%. Ο άλλος έδωσε το 25%. Δεν δώσαν τίποτα. Δώσανε μόνο εγγυήσεις για να μπορούν οι επιχειρήσεις να πάρουν δάνεια και τις καλούν σε αντάλλαγμα να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, να πληρώνουν τους εργαζομένους και να καταβάλουν και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πακέτο που έκανε η Ελλάδα και το εφαρμόζει αυτή τη στιγμή, είναι το πιο γενναιόδωρο στον κόσμο. Έτσι, δηλαδή αναλογικά με τον πληθυσμό της, αναλογικά με τα έσοδά της, με την οικονομία της, με το ότι δεν έχει παραγωγή, δεν έχει, ας πούμε, τις εταιρείες που έχει η Γερμανία, η Ιταλία, τη βιομηχανία της μόδας, που προσπαθούν τώρα, τρέχουν να τα σώσουν όλα αυτά. Λοιπόν, και τον τουρισμό τους βέβαια. Λοιπόν, τι είπαν λοιπόν οι άλλες χώρες? Εσείς λοιπόν, εμείς θα σας δώσουμε δάνεια και εσείς θα αναλάβετε να πληρώσετε τους εργαζομένους. Άλλες χώρες τώρα, η Δανία για παράδειγμα, λέει εγώ θα πληρώσω τους εργαζομένους σας, αλλά εσείς θα καταβάλλετε όλους τους φόρους. Γιατί η Δανία κάθισε και μελέτησε και είδε ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος του να απαλλάξει από φορολογικές υποχρεώσεις, γιατί έχει την πιο βαριά φορολογία η Δανία, και σου λέει εγώ θα πληρώσω αυτό το ποσό, αλλά όταν θα έρθει η ώρα, αμέσως δηλαδή, θα μου δώσουν πίσω περισσότερα από την εφορία τους, γιατί θα τους έχω δώσει δάνεια. Δεν ήρθε κανείς να κάνει ένα πρόγραμμα που να λέει και δάνεια σε επιχειρήσεις. Εμείς σε ένα οριζόντιο κομμάτι το κάνουμε αυτό, αλλά σε χαμηλό επίπεδο. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμά του, που πλέον δεν είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι πλανήτικο πρόγραμμα. Είναι παράλογο αυτό που λέει η κυρία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ να εξασφαλιστεί για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ότι θα λαμβάνουν στο ακέραιο το μισθό τους και όχι τα 800 ευρώ αυτό ισχύει, που είναι ένα μικρό μέρος. Για κάποιους αυτό είναι μεγαλύτερο, για άλλους. Ακούστε. Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το λάθος να μην υπολογίζει την αναστολή φόρων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων στα δημοσιονομικά. Όλες οι χώρες μέσα στα αυτά τα 500 δις, τα 300 δις η Γαλλία, τα 345 που έκανε η Γαλλία. Η Γαλλία τι έκανε? Έδωσε 300 δις εγγυήσεις και 45 δις δάνεια στις μικρότερες επιχειρήσεις της. Όλα τα άλλα είναι ένα 600 στον ΤΑΔΕ, ένα βασικό μισθό στο ΔΥΝΑ. Η ίδια λοιπόν, η Ισπανία, σας λέω εγώ τώρα, που είναι υποτίθεται σοσιαλιστική, τι έκανε? Όλα τα 200 δις, όλα τα 200 δις είναι δάνεια. Από αυτά τα 117... Το είπαμε, κυρία Βούλτευση. Εγώ σας ρώτησα για μας τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά καταλαβαίνω ότι λέτε ότι μπορούσαμε, το καλύτερο δυνατό είναι αυτό που έγινε. Κύριε Μαγιορκίνη, αυτή τη στιγμή, ακούστε να δείτε, ένα λεπτό. Ναι, δεν έχω πολύ χρόνο, κύριε Βούλτευση. Ναι, αλλά κοιτάξτε, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει, μας παρουσιάσατε όλη την Ευρώπη πώς λειτουργήσε. Μα το ζητήσατε από ό,τι ξέρω. Ελάτε. Με συγχωρείτε. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να πάρουμε όλα τα μέτρα που πήραν όλοι να τα αφρίσουμε και να τα κάνουμε πρόγραμμα για την Ελλάδα. Όλα τα προγράμματα. Ολόκληρο το μισθό λέτε ότι δεν είναι εφικτό να τον δώσετε. Αυτό εγώ σας λέω. Λοιπόν, μα ο μισθός δίνεται με τον τρόπο που δίνεται. Έχουν καλυφθεί 1,7 εκατομμύρια ιδιωτικοί. Δεν δίνεται ο μισθός, κυρία Βούλτευση. 800 ευρώ δίνονται.
Όχι ο μισθός τον οποίο είχα. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Το ξέρετε. Α, λοιπόν, για καθίστε. Το ξέρετε ότι στην Ισπανία θα πληρωθούν οι μισθοί και θα κληθούν να αναπληρώσουν τις εργατόρες οι εργαζόμενοι μέχρι 31 Δωδεκάτου όλοι θα δουλεύουν ως ήλωτες. Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν τα προγράμματα όπως τα παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν κάνει κάτι. Η Ελλάδα έχει δώσει 1,7 εκατομμύρια το 800 στους δημοσίους υπαλλήλους τα χρήματά. Σας ευχαριστώ. Τα παρουσιάσαμε τα μέτρα, κυρία Βούλτεψη. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει πιο πλούσιο πάροχο πακέτο. Κύριε Μαγιορκίνη, με εσάς θα ήθελα να ολοκληρώσουμε, διότι αυτό που ακούγεται περί νέου ενδεχομένως δευτέρου κύματος από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν το συμμερίζεστε και αν πιστεύετε ότι θα σημάνει πάλι προβλήματα στα σχολεία που είναι να ανοίξουν το Σεπτέμβριο, στη δραστηριότητα της οικονομίας που κάθε φθινόπωρο μπαίνει σε νέα φάση. Πώς το φαντάζεστε ή πώς μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το δεύτερο κύμα? Κοιτάξτε τώρα, δεύτερο κύμα, ο ιός δεν έχει παρθενογένες, δεν είναι ότι θα είναι κάπου ανάμεσά μας και θα κινείται και θα περιμένει το Σεπτέμβρη, γεια σας ήρθα να κάνω ένα δεύτερο κύμα. Το επόμενο κύμα, αν και εφόσον οδηγηθούμε σε εκρίζωση, θα ξανάρθει από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν δεν θα είναι ούτε Σεπτέμβρη ή το Οκτώβρη, κατά την προσωπική μου άποψη, θα είναι όταν θα χαλαρώσει η κατάσταση για να ξαναέρθει και να ξαναβεί. Θα μπορούσε να είναι και μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή, αν χαλαρώσουμε. Εννοείται. Ανά πάσα χρονική στιγμή μπορεί να κάνει το δεύτερο κύμα, αν και εφόσον τα πράγματα δεν τα ελέγξουμε όπως θα πρέπει να τα ελέγξουμε. Και μην νομίζουμε, γιατί υπάρχει, εντάξει, λογική ότι θα έρθει ο ήλιος και θα εξαφανιστεί ο ιός, λες και είναι αποστήρωση. Έτσι δεν λειτουργεί έτσι αυτός ο ιός. Δεν είναι σαν τη γρήπη, που η γρήπη έχει μια οριακή μεταδοτικότητα 1,3 και με τη μείωση της μεταδοτικότητας κατά 30% μαζεύεται η επιδημία. Αυτός ο ιός έχει μια μεταδοτικότητα 3 άτομα ανά πρωτογενές κρούσμα, που το 30% δεν του κάνει τίποτα, εξακολουθεί και είναι πιο μεταδοτικός από τη γρήπη. Άρα λοιπόν μην περιμένουμε αυτά τα σενάρια, ότι ο ιός είναι σαν τη γρήπη, έχουμε ένα κύμα τώρα, θα ξανά έχουμε ένα του χρόνου και ούτω καθεξής. Ο ιός έρχεται με πτήσεις, έτσι, από το εξωτερικό, και αν δεν προσέξουμε, που θα τις προσέξουμε πιστεύω σε αυτή τη φάση, από πού έρχεται ο καθένας και τα λοιπά, δεν θα έχουμε δεύτερο κύμα. Και αν έχουμε δεύτερο κύμα, θα είμαστε από πάνω τους με επιδημιολογικά εργαλεία να το περιορίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαγιορκίνη. Ευχαριστώ την κυρία Βούλτεψη, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την προσοχή σας. Το ραντεβού μας αύριο στις 10 παρά 10. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.